Τώρα θα με έχετε εδώ πέρα στημένο. Τι γελάς, μωρή λύθη. Ο Μπάμπης είναι εδώ. Πήγε, τι δεν μπορεί. Γυμνάζεσαι. Ναι, σβρεθεί. Τρελείσαι, μωρή, τι είναι αυτό, αγάπη μου. Πω, 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 πω. Βγάλ το, σβήστο. Ήμουν κι εγώ στο κότερο. Έχεις ακούσει ποτέ για το κότερο? Κάτι ναρκωτικά. Τα βλέπω όλα άσπρα. Παιδιά, καίγομαι. Σβήστο, μωρή, ηλίθεια. Σε κάνει νέο. Δεν θέλω. Ο πλαστικός μου με κάνει νέο, αγάπη μου. Όχι η ηλίθεια εδώ που μας κάψει με αυτό το πράγμα. Στραβώθηκα. Όλες οι μεγάλες παρουσιάστρες θα το κάνω. Θα σου πω εγώ, γελία. Δεν σας είχαν δέσει. Όχι, όχι. Τι μας δέσει. Δεν μας κεράσαν τίποτα. Παλαμάκι. Testimonial. Θέλω να σου πω κάτι για το Σάκη που μπορεί να μην το ξέρεις καθόλου. Μπορεί και να έχει συμβεί και πριν κάποτε γνωρίστηκες εσύ με το Σάκη. Άγιε μου, σώσε με. Είμαστε έτοιμοι! Κάτσε να μην φάει γριά καμιά τούμπα εδώ πέρα και για γύρισμα πάμε στο ΚΑΤ, γελία δίδυμη. Αλέξανδρε, έλα εδώ, έλα hop, έλα να κάνουμε τεστιμόνια. Κάτσε κάτω, αγάπη μου, κάτσε κάτω. Πρέπει 5 λεπτά να το ζεστάνεις για να σηκωθεί. Να το ζεστάνω να σηκωθεί. Ναι. Το κάπου το έχω ξανά, κάτι μου θυμίζει αυτό. Κάτσε αγάπη μου να κάνουμε ένα τεστιμόνιο που πρέπει μέσα εδώ πέρα. Πόπο, κρύο. Άντε, έλα, τελείω, ναι, να ξεπερδεύουμε. Μην μου πεις για το τσιγάρο τίποτα, θα πας με ταξί. Τι κάνεις, Ηλία? Ερωτικά προβλήματα. Αν την ερώτηση τώρα τελειώνουμε, τι κάνω. Ηλίθεια. Πέστε γεια στο γυροκομείο. Αχ, πατσά τη γούνα μου, πατσά τη μούνα μου. Ευχαριστώ που με απαντάς στα τηλεφωνά μου. Γιατί χαθήκαμε? Ότι με ρωτάς γιατί. Γιατί. Δεν ξέρω, έτσι το πιάνει. Βρε, καλώς τα παιδιά. Πού είστε? Γιατί χαθήκατε έτσι? Έχουν γίνει τηλεπερσόνες. Ο ένας πρωινή ζώνη, ο άλλος απογευματινή, βραδινή. Δεν τους προλαβαίνεις. Δεν τους βλέπεις. Ακριβώς. Τώρα να βάλουμε και τον Δημήτρη στη μεσημεριανή. Γιατί... να μην βρισκόμαστε ποτέ. Ναι. Τι άλλαξες στη ζωή σου? Παιδιά, δεν έχει αλλάξει τίποτα στη ζωή μου. Γιατί έχεις μαζευτεί σε εμβριακή στάση όμως? Ερωτικά προβλήματα έχουμε. Όχι εμείς. Ζούμε γι' αυτό. Έχω ξέρει στο μέλλον, σκοτώσουμε το. Μας κράζουν, μπορούμε να βγάλουμε επεισόδιο καιρό. Και εμένα μου στέλνουν μηνύματα. Πού είναι η Ηλία? Γυμναστήριο. Προπόνηση. Πήγε, τι δεν μπορεί. Γυμνάζεσαι? Ναι, θα βρεθέ πίση. Τίποτα μου την πέσανε εδώ. Ναι, τρομερά. Ναι, και με αναβλήσατε. Τώρα κάνει ένα διάλειμμα. Τυχαίνει να κάνει γυμναστική κάθε φορά που έρχεστε. Δεν θα κάνεις γυμναστική. Ναι, σκοτώθηκα τώρα, έρχονται. Έλα, φύγε. Φύγε, μωρή γελία. Δρόμο, μωρή, φύγε. Μωρή, φύγε. Δρόμο. Στάθη, τι σας έχω? Τι μας έχεις? Ήμουν κι εγώ στο κότερο. Ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο σκάνδαλο στα τέλη της δεκαετίας 90. Γιατί σκάνδαλο, ρε Στέλια? Πιάσανε τον Ηλία Ψινάκη, τον Σάγκη Ρουβά, τον Λάγκη Λαζόπουλο και κάτι πολίστες σε ένα κότερο με ναρκωτικά στη Μύκονο. Τους πιάσανε, τους βρήκαν πάνω τους ναρκωτικά. Τι θα μας την εξηγήσει την ιστορία ο Ηλίας? Εγώ θα σας πω το ρεπορτάζ. Θα μας πει λοιπόν, την αλήθεια όμως ο Ηλίας. Θα μας τα πει όλα. Και εσύ τι έχεις, υλικό από κάμερα ασφαλεία? Εδώ έχω ένα υλικό από μια εκπομπή που είχε γυρίσει ο Ηλίας τότε, στο κότερό του, μετά από αυτό το σκάνδαλο, η οποία εκπομπή λεγόταν «Ήμουν κι εγώ στο κότερο». Αν θυμάσαι, τότε είχε γίνει χαμός. Οπότε ο Ηλίας έκανε μια εκπομπή πριν 20 χρόνια, μετά από αυτό το σκάνδαλο, το οποίο λεγόταν «Ήμουν κι εγώ στο κότερο». Έφερνε καλεσμένους στο δικό του σκάφος, έκανε εκπομπή. Αυτή η εκπομπή δεν έχει δει ποτέ το φως δημοσιότητας. Είστε έτοιμοι να το δούμε? Εγώ το είδα, το πήρα σήμερα από τον Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο, όπου κάτσαμε και την είδαμε την εκπομπή μαζί, παιδιά. Θέλω να τη δούμε και μαζί, Στάθη. Πάμε. Φύγαμε. Σε αυτό το σκάνδαλο κάτι είχε ακουστεί για ναρκωτικά. Ναι. Σου είχε πει ποτέ κάτι ο Ηλίας? Θα μας πει μετά. Θα τα πει μπροστά στην κάμερα, θα υπάρχει περίπτωση να εκθέσει κόσμο, να μας κυνηγήσουν. Αυτό το υλικό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ή θα μας κυνηγάσουν?
Δεν ξέρω. Θα ρωτήσουμε τον Ηλία. Του Ηλία είναι τώρα, τι να σου πω. Λογικά. Γεια σου, Μπάμπη. Τι γίνεται. Oh. Μπάμπη, έλα να σου δείξω τι βρήκα. Τι. Έχεις ακούσει ποτέ για το κότερο. Κάτι έχω ακούσει. Τι έχεις ακούσει. Κάτι για ναρκωτικά. Και εσύ. ούτε για Σάκη Ρουβά, ούτε για Λαζόπουλο, ούτε για πολίστες, μπορεί για ναρκωτικά. Ότι ήμουν και εγώ στο κότερο. Και εσύ ήσουν. Και εσύ ήσουν. Όχι. Δεν το ξέρουμε αυτό. Για να δούμε. Για δείξε μου. Σίγουρα δεν ήσουν μέσα. Όχι. Δεν τα σκούπισες εσύ. Όχι βέβαια. Σίγουρα. Ναι. Θέλω να το δεις και να μου πεις. Για δείξε μου. Αν σου αρέσει. Πώς βλέπεις τον Ηλία μετά από 20 χρόνια. Ωραίος. Πιο νέος. Μια πιο νέος. Ίδιος είναι, δες είναι τώρα. Ναι, δεν έχει αλλάξει και πολύ. Μόλις είχε τραβηχτεί εκεί. Μόλις είχε τραβηχτεί νομίζω, ναι. Είναι η έκδοση GTI. Τώρα είναι πιο ωραίος. Ποιος είναι αυτός, Brad Pitt. Brad Pitt. Μπράβο. Καλημέρα. 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 Ηλία, σου έχω μια έκπληξη. Απ' την άλλη, την άλλη. Γαργαλιέμαι. Τι έχεις. Σου έχω μια έκπληξη. Για πες. Τι έψαχνες τόσο πολύ. Τι είναι αυτό τώρα ωραίο, είναι αυτό που μου έκανες εδώ το φιωγκάκι. Για πες. Τι έψαχνες τόσα χρόνια. Τι είναι αυτό, freeze frame. Θες να το βάλω. Ναι. Δώσε μισό λεπτό. Πλάκα κάνεις. Πού το βρήκε. Το βάζω. Μου το έδωσε ο Κωνσταντίνο. Το κατάλαβα. Το ήμουν και εγώ στο κότερο. Ναι, μου το έδωσε ο Κωνσταντίνο ο Σπυρόπουλο. Ναι. Πω, πω. Θα το βάλουμε, ε. Εννοείται. Ε? Μπαίνει. Μπαίνει και. Εσύ θα μα πει, μπορούμε να το βάλουμε. Χαίρεστηκα, γιατί δεν μπορούμε. Μα κάνουν μήνυση. Οπωσδήποτε αυτό είναι. Αυτό είναι πριν 20 χρόνια γυρισμένο. Ήταν ένα σκάνδαλο τότε που είχε γίνει γιατί μα πιάσανε. Ρικέτη, πού είναι το νερό μου. Γιατί δεν μπορώ. Καφέδες. Έχω πήγει 500 καφέδες από το πρωί. Φέρε λίγο νεράκι, αγάπη μου, καράκια σαν. Έλα ρε μπάμπι μου. Ένα νερό, κύριε Μπαμπινιό. Ας πιάσω να το πιω, μην μιστάζω, βέβαια. Ποιες τον εσύ. Α, μπράβο. Μια μέρα θα ξαναπτύσω και την άλλη έχουν πάλι χειμώνα. Η δροσιά του να έχεις, το χειμώνα. Πώς το κάνει ο Μέση. Άσε το μπουκάλι να μας πει για το κότερο. Ναι, και είμαστε με ένα σκάφος που μας πιάσαν το σκάφος δηλαδή. Ήταν ο Λαζόπουλος, ο Σάκης, κάτι πολίστες, φίλοι του Λάκη. Και το σκάφος αυτό είχε ναρκωτικά. Ήταν ένα φίλο μου ψυχίατρου που γνωρίζει ο Λάζη Μπονάτσος. Να ρωτήσω. Το σκάφος είχε από μόνο του ναρκωτικά επάνω και πιάσαν το σκάφος, ήρθαν δηλαδή και βάλαν φυλακή το σκάφος. Ναι. Δεν έχω καταλάβει. Υπήρχε ένα σκάφος. Στο σκάφος υπήρχαν ναρκωτικά. Γιατί αυτός που το είχε ήταν χρήστης. Άρα δεν πιάσατε το σκάφος, ήταν ο χρήστης επάνω. Ναι, αλλά στο σκάφος ήμασταν κι εμείς. Που δεν είμαστε μύγες. Κοίτα, το κότερο είναι μια πάρα πολύ αστεία. Ήταν μεγάλο σκάνδαλο τότε, αλλά μια πάρα πολύ αστεία ιστορία. Είναι τεράστιο σκάνδαλο. Τεράστιο σκάνδαλο. Το οποίο όλο το καλοκαίρι βούηξε, γιατί είχε ό,τι χρειαζόταν το σενάριο. Είχε ναρκωτικά κότερο, Λαζόπουλο, Ρουβά. Εμένα δεν με ξέρει κανείς τότε, ευτυχώς. Και έγινε της κακομοίρας για ένα χρόνο. Βέβαια, η πραγματική ιστορία είναι πάρα πολύ αστεία. Πρέπει να σας την πει ο Λάκης. Πάρα πολύ αστεία. Είχε κιλά ναρκωτικά, είχε γραμμάρια. Όχι, δεν ξέρω, 10-20 γραμμάρια. Από την αρχή μέχρι το τέλος ή είχατε σπουδάσει μερικά. Τα βρήκανε μετά, τέλος πάντων. Και μάλιστα υπήρχαν δύο σκάφη και τα δύο ολόιδια, δίπλα-δίπλα. Το ένα ήταν του Λιμπέρι του εκδότη και το άλλο ήταν του Λιμπέρι του ψυχίατρου. Του ψυχίατρου λεγόταν θέραπη, ακριβώς ίδια, ίδια μέτρα, ίδια μάρκα, ίδια όλα. Και του Λιμπέρι λεγόταν άστατος, γιατί είχε ένα περιοδικό το στάτους. Και το λιμενικό και η αστυνομία και αυτοί όλοι με τα ελικόπτερα εκεί που πέφτανε και τα σκυλιά και τα γατιά πέσανε πρώτα στο λιμέρι του εκδότη. Εμείς είχαμε πάει στη Μύκονο για να κάνουμε φωτογράφηση με τον Γαβαλά, στο σπίτι του Γαβαλά, για το λιμέρι που έκανε ένα περιοδικό που είχε, Life and Style, κάτι τέτοιο. Και είχε γίνει ένα άλλο σκάνδαλο, με έναν αναψυκτικό,
Και μας κυνηγάγανε όλοι για το σκάνδαλο αυτό. Είχε κάνει μια διαφήμιση ο Ρουβάς. Και είχε βγει στην πλάκα ότι είναι αόρατος και βγαίνει από μια λιμουζίνα γυμνός και πίνει μια π***. Και ξαφνικά γίνεται ορατός και βάζει την π*** μπροστά στο θέμα. Στο γεννητικό. Και ένας φωτογράφος τράβηξε τη φωτογραφία ότι είναι γυμνός στην πλάκα και έχει το αναψυκτικό μπροστά του και άρχισε να γίνεται ένα τεράστιο θέμα. Μέχρι και στη Βουλή βγήκανε και έγινε επερώτηση. Λέγανε οι βουλευτές, δεν θα πιω εγώ το αναψυκτικό από το πράγμα του Ρουβά και κάτι τέτοιες μαλακίες, ξέρεις. Και έγινε ένα τεράστιο θέμα. Α, τώρα που είπα αναψυκτικό, φέρε μου λίγο κάτι αναψυκτικό. Κάτι χωρίς ζάχαρης και καφέινες και τέτοια, γιατί με τους καφέδες τα έχω τεινάξει το πρωί. Για να μην μας δούνε με ελικόπτερα, αεροπλάνα ή οτιδήποτε, μου λέει ο Λιμπέρης, γιατί δεν έρχεστε εκδρομή να μην σας δει κανείς, πάμε στη Μύκονο. Του λέω ότι δεν μπορούμε, γιατί είμαστε καλεσμένοι σε ένα άλλο σκάφος, για να κάνουμε φωτογράφηση, άμα θέλει να μας κάνει το lift, γιατί αυτός έφυγε βράδυ και δεν θα φτάνει ξημερώματα, δεν πηγαίνουμε στο άλλο σκάφος εμείς. Και λέω και κάτι φίλους μου, του λέω του Λάκη, ο Σάκης μου λέει, όχι δεν πάμε. Δεν θα πάμε με το σκάφος του Λιμπέρη. Του λέω θα πάμε, δεν ήθελε, του λέω του Λάκη ψήστο να πάμε όλοι μαζί. Ο Λιμπέρης μου λέει για να σας κάνω το lift, για να σας πάω, κανένα πρόβλημα. Οι καμπίνες δεν φτάνουν για όλους. Κανένα πρόβλημα. Ναι. Κανένα πρόβλημα. Και έτσι έγινε το... Πιάσαν το Λιμπέρη με ναρκωτικά, ναι. Και όπλα, έτσι λέγανε. Δεν σας είχαν δέσει. Όχι, όχι. Τι μας δέσουν, αφού δεν μας κεράσαν τίποτα. Όχι, όχι. Αν ήταν δικά μας αγάπη, θα είμαστε μέσα τώρα ακόμα. Δεν θα είχαμε βγει. Τέλος πάντων, έγινε τεράστιο σκάνδαλο. Και εγώ, επειδή είμαι τελείως μουρλή, έκανα εκπομπή στο Μέγκα μετά από 1-2 χρόνια που λεγόταν ήμουν και εγώ στο κότερο και ήμουν στο σκάφος, το δικό μας, το δικό μου, το οποίο ερχόντουσαν φίλοι μου και τους κρεμολογούσα, ρε παιδί, πήγαινε μια βόλτα ίδρα πίσω κτλ. Και είχαν έρθει τρεις. Το Μέγκα δεν δέχτηκε να το πει ήμουν και εγώ στο κότερο, όπως ήταν ο αληθινός τίτλος, και το έβαλε με την καλή έννοια, γιατί τότε έλεγα αυτή την πίπα. Με την καλή έννοια. Ερώτηση. Η ιστορία με το αναψυκτικό φαντάζομαι ξεχάστηκε μετά. Είναι το χωρίς καφέινη. Ναι, και χωρίς ζάχαρη. Γιατί τρέμουν τα χέρια. Δεν το βλέπω. Έχω την νεύρα. Αν μου έχεις βάλει ζάχαρη, θέλει να με σκοτώ. Απόπειρα δολοφονίας, ο Μπάμπης. Αυτό γυρίσαμε 3 επεισόδια και είχα ένα σπουδαίο άτομο καλεσμένο για τέταρτο, δεν θα πω το όνομά του, το οποίο δεν πήγαινε καλά με ένα άλλο σπουδαίο άτομο στην Ελλάδα. Οπότε αντί να μου πούν ξεκάλεσέ το, την κόψαν την εκπομπή. Και μείνανε αυτά τα 3 επεισόδια, τα οποία είναι ιστορικά βέβαια, το καταλαβαίνεις. Είναι vintage, είναι αρχαία. Δηλαδή αισθάνομαι, ρε παιδί μου, σαν τον Ανδρόνικο όταν βρήκε την Βεργίνα. Ο Ανδρόνικος είναι αρχαιολόγος και την ηλίθεια, την Μπελουχιώτσο μου, κοιτάει ποιος είναι. Γελία. Γελία, μου φέρνει τον προβολέα. Γελία. Αυτά χαθήκαν τα επεισόδια, δεν ήξερα πού είναι. Και πάντα ήθελα να τα δω, ρε παιδί μου, ξέρεις. Γιατί το κάναμε με μεράκι και ήταν και πολύ προχωρημένο. Για 20 χρόνια πριν, να φανταστείτε, πολύ προχωρημένο. Και το Μονικάκι πήγε στον Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο, γιατί τα βρήκε και μου τα έφεραν. Και χάρηκα πάρα πολύ. Πού το βρήκε? Για αρχείο, Κωνσταντής. Και το βρήκε. Τώρα το βρήκε, αφού δεν ήταν χρόνια να το βρει. Μεγάλο το αρχείο. Μεγάλο. Πόσα επεισόδια έχω από αυτό? 3. Έχει 3. Μέσα πληροφορίες για το κότερο, όχι? Όχι, λεγόταν ήμουν και εγώ στο κότερο, επειδή τότε είχε γίνει τη μόδα. Είχαν βγάλει και μπλουζάκια. Ήταν ένας γάτος εκεί στη Μύκονο που έβγαλε τα t-shirt, ήμουν και εγώ στο κότερο και θησάβρισε. Και ήθελα κι εγώ ένα τέτοιο t-shirt και δεν είχα. Και δεν είχα, είχαν τελειώσει όλα και τελικά τον βρήκα. Αυτό του λέω, σε παρακαλώ, δώσ' μου και εμένα, γιατί εγώ ήμουν αλήθεια στο κότερο. Το δούμε. Πάμε πάνω. Πάμε να το δούμε. Πάμε να το δούμε. Μπάμπη, και καμιά βότκα θα μου φέρεις. Πιω μια βοτκίτσα, είναι νωρίς ακόμα, Νέκρα. Ναι, λέει. Έτοιμοι,
Είμαστε έτοιμοι! Πανέτοιμοι. Α, περίμενε. Τον Αλέξανδρο. Πάρε να δει και ο Αλέξανδρος το επεισόδιο. Μισό λεπτό, να δει και ο Αλέξανδρος. Πώς θα γίνει, χωρίς το γούρλι. Για στείλε τον Αλέξανδρο. Πώς θα έρθει, με τις κάλες ή με το σανσέρ. Κάτι θα τον φωνάξω εγώ. Μισό λεπτό, γιατί πρέπει να αποδεχτούμε και τον... Θα χειροκροτήστε. Άλεξ. Έλα πάνω. Άλεξ, έλα, πάμε. Έλα, χοπ. Χοπ. Μπράβο. Έλα να δούμε επεισόδιο. Έλα, κάτσε κάτω. Όχι εδώ, μην με κρύβεις. Χειροκροτήστε, παιδιά, γιατί δεν θα κάτσε. Μπράβο. Κοίτα τώρα να δεις τι έκανε ο μπαμπάς σου πριν 20 χρόνια. Μόλις είχα κάνει lifting, Αλέξανδρε. Δεν ξέρεις τι τράβηξες αυτό το γύρισμα. Γιατί από τη ζέστη είχα πάγους και ξέρεις, ζεσθενόμουν και πριζόμουν. 3, 2, 1... πριν 20 χρόνια. Τελεία. Με τι θα αρχίσουμε, με αθλητές. Ουσιαστές. Οχ. Ολυμπιονίκη. Είτε κάνεις άντε και κάνει πρόβα. Ναι. Ναι, ο Φωκάς Ευαγγελινός, έχει χορογραφείς. Λοιπόν, ηθοποιούς. Άντρες ή γυναίκες. Γυναίκες. Άντρε, όχι, πήγα τραβά. Γυναίκες. Γιατί παρά μας τα πρίξει, ας το πες ναι από την αρχή, γιατί αυτό το δικό της θα κάνει. Λοιπόν, ηθοποιές γυναίκες, δώσουμε να δώσω τον Ηλία το γαλλίο. Δεν θα δει. Άψογα ελληνικά, ηθοποιές. Ηθοποιές, λοιπόν. Δεν βλέπω. Πάρε το τηλεφωνικό κατάλογο. Γιατί, μικροσκόπιο. Σα έχω βάλει όλα, παιδί μου, αναλυτικά. Ναι, αλλά το μέγεθος λέω, πρέπει να το κρατάς εκεί κάτω για το δόγο. Και πάγει με σειρά. Μετά την κεσαρική δεν βλέπει. Διασημότητα. Μετά την κεσαρική, την πλαστική. Την κεσαρική. Δεν βλέπει. Αρέσει που αντιπροσωπεύει και κανάλι. Ναι, κεσαρική. Μπάνα μπάρμπα. Καφέ πρώτα. Μακρυγιάννη! Κύριε Μακρυγιάννη. Ναι, σε κάποια υποπλατεία Μακρυγιάννη. Μακρυγιάννη! Εδώ. Λίγο καφέ εδώ, μπράβο. Οπτικάρο, κοίτα, χαριτωμένη, κοίτα. Με την καλή έννοια. Με την καλή έννοια, θεά. Ναι. Κυρία και ο Νάπτης. Ωραία. Ζηγά, πολύ πιο βολικός ο Μπάμπης από τον Μακρυγιάννη. Τώρα θα δυνατήσει. Γλωσσού, ο Μακρυγιάννης. Στην παχιά σου, όχι, όχι, θα δυνατήσει, είπε. Αργότερα. Α, το είπε. Στο πες ένα, σε άλλη εκπομπή. Πότε για να την τσεκάρουμε, πες. Σε ένα μήνα. Κοίτα που θα μας κάνει ό,τι γουστάρει πουλή, να πούμε. Κοίτα, να δεις. Αφού μιλήσαμε, μου το είπε, τι να κάνω τώρα. Καλά, με συγχωρείς. Παρακάτω. Για πείτε άλλο. Εγώ πρέπει. Ποια είναι αυτή. Και πορείες. Μες στην απορία. Ο Γιατζάκη. Ωραία. Τη γνωρίζουμε. Πολύ. Πάλι καλά. Μόνο δικιά μου. Γάλα θέλετε. Κρέμ. Όχι, ευχαριστώ. Άρρωστος κανείς δεν είναι. Πώς δεν είναι. Μπήκε κρέμ. Μοντέλο. Όχι, είναι ηθοποιός. Πρώην μοντέλο. Τι πρώην μοντέλο. Εντάξει. Είσαι ηθοποιός, είσαι μοντέλο. Τώρα μοντέλο ηθοποιός. Άντζελα, την Άντζελα. Μοντέλο είναι παρακάτω. Ποια Άντζελα. Την Άντζελα, Δημητρίου. Είναι ηθοποιός. Για ηθοποιούς μιλάγαμε. Αν και την κάνει την πρόζα της πότε πότε όταν έχει την ευκαιρία. Μετά, μετά. Το σημειώνω. Αλλά εντάξει, δεν είναι και σεξπυρικού. Είναι μάστα όμως. Λοιπόν, είναι για τραγουδίστριες. Είναι άλλος τομέας. Σωστό και αυτό. Ναι. Κάτι για ένα μουλάκι. Εντάξει, είναι αξιοπρεπέστατη. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να τη φέρουμε στο σκάφος. Γιατί. Είναι χαμηλοτάβανο. Να σου πω, εσύ δεν μας καταστρέψεις. Με την καλή έννοια. Α, Σοφία Φιλιππίδου. Τρελές θέλουμε βασικά, καταλάβες. Με γυναικεία. Γιατί. Δεν ξέρω. Το γυναικείο σου ένστικτο το λέει. Το μητρικό. Ευελίνα Παπούλια. Πήδηξες μία με την καλή έννοια, νομίζω. Ναι, όντως, που το Κοραλία Καράτη ήταν προηγούμενο. Για που μακριά βλέπω, που κοντά δεν βλέπω. Πρόσεχε τι κάνεις, γιατί σε βλέπω όταν τσπιδάς. Ναι, ναι. Παπαδοπούλου, Δήμητρα. Ναι.
Με αυτό καλά. Είναι ιδονικό. Με καλά. Αλλά δεν θα έρθει. Γιατί δεν θα έρθει. Δεν θα έρθει. Θα την απειλήσεις. Μα δεν απειλείται αυτή, είναι τρελή. Είναι αρχικιά. Δε... Α, τόσο το καλύτερο. Τι τρελή, δηλαδή έχει. Καταρχάς αυτή δεν είναι για σκάφος, ξέρεις. Δεν πάει σε τέτοια. Γιατί? Μια φορά την είχα πάει σε μια δεξίωση μια υπουργού και πώς δεν μας πετάξαν έξω. Δεν θα μας δεχτούν σε λιμάνι αν μπει αυτή μέσα. Είναι κακό αυτό. Λοιπόν, κρατάμε Παπαδοπούλου Δημήτρη. Ναι, ρεζέρβα, ναι, ναι. Δημήτρη. Τα κεφαλαία, τα βλέπω. Να τα βλέπεις εδώ μεγάλα και πάμε παρακάτω. Δίνα Κόνστα. Εντάξει σου. Δίνα Κόνστα. Ναι. Για άλλο. Μάρθα Καραγιάννη. Μα αυτή είναι. Δεν θα πάρετε τη Δήμητρα Παπαδοπούλου. Εσέ μας ανησυχεί. Κάτσε να τελειώσουμε το αυτό και θα σε... Τρέχα στον άπτη. Ναι. Λοιπόν, λέω Δήμητρα Παπαδοπούλου με τρέλα, παιδιά. Να την πιέσουμε, να την δέσουμε, να τη φέρουμε. Να την πιέσουμε, εννοείς να τη φέρω. Να την πιέσουμε, να την πιέσουμε. Ναι, ναι. Παιδιά, θα έχουμε δυσκολία, εγώ δεν το εγγυώμαι. Εγώ δεν έχω να βγαίνει πουθενά τελευταία, γι' αυτό με ανησυχεί. Γι' αυτό πρέπει να τη φέρω. Μακρυγιάννη! Και είναι και φίλοι του, έχουν συνεργαστεί παλιά. Θα γίνει το δικό σου, φέρε το τηλέφωνο. Και πες ό,τι θέλει εδώ πέρα, είμαστε περάσει μια χαρά. Δήμητρα Παπαδοπούλου. Πολύ καλό να το δώσει προς το κεφάλι. Έλα, λίγα, πάρτε ένα τηλέφωνο τελειά στην ιστορία, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εντάξει. Ξέρεις, είναι δύο πράγματα. Πρώτον, έναν φίλο δεν μπορεί να τον πιέσει και να ξέρει ότι δεν μπαίνει σε τέτοια. Γιατί. Δεν το στο φλού, ρε παιδί μου, δεν πιέζει. Δεν καλά, έτσι. Αυτή θέλει λίγο τύπου άλλα. Έλα, να πει τον. Σε παρακαλούμε. Δήμητρα Παπαδοπούλου, τέλο. Με την καλή έννοια. Τι φέρνει, νεκρό φέρνει μέσα. Από τώρα βοτκά. Από τώρα βοτκά. Από πότε, έχω πεθάνει στον ψυχτικό νεκρό. Κάτσε λίγο, κάτσε. Πριν τελειώσει την προπόνηση. Καλά, άστο σε λίγο. Φέρουμε άλλο ένα. Μα δεν μπορώ, θέλω κάτι να πίνω, είναι νευρικό. Τι, ανακαπνίζω, τι προτιμάτε. Είναι ωρίς ακόμα. Σε πόση ώρα, να πιούν να κεράσω και τα παιδιά εδώ πέρα τον παλέτο στο συνεργείο. Τον παλέτο, αν θέλει, ας πηγεί λίγο από την πίτσα. Θέλετε, μαζί με σένα. Ναι, τότε περιμένετε. Πάμε. Ένα ρολόι μου είχες χαρίσει. Θα πουλήσω το ρολόι και θα πάρω κομπολόι. Κοιτούσα όταν αργούσες. Θέλω να δηλώσω την εξαφάνιση ενός κομπολογιού. Το κομπολόι πρέπει ήταν να κάθεσε πάνω. Κόκκινο. Να το. Το είπα, αγάπη μου, κάθισε πάνω σε ένα κόκκινο κομπολόι. Θα το δώσω το ρολόι. Συγγνώμη, κάτσε να δεις μόλι και εσύ, γρουσούζα. Α. Κάτσε εδώ δεις. Γκαντέμο. Έλα προχώρα. Δεν κοιμάσαι, βλέπε το επεισόδιο. Ο, αυτό είναι δικό μας. Ναι. Δεν μου λέτε κάτι, παιδιά. Τσίσα, πού κάνουν εδώ. Πού κοιτώ. Πού. Here. Λοιπόν, γεια σας. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι στο σκάφος. Προηγουμένως δεν ξέρω αν προσέξατε που ήρθα με την νεκροφόρα. Βγήκα από το, αυτό το λίμο, όπως τη λένε. Μπήκα εδώ μέσα. Με υποδέχτηκε ο Ηλίας Ψινάκης, αλλά δεν είχε μάλλον ήχο. Οπότε μάλλον θα το πετάξουν, θα δουν τι θα κάνουν. Ήρθα εδώ, έβαλα άσπρα, με βάψανε. Μου κάνανε το μαλλί έτσι τούμπανο. Και ήρθα σε αυτό εδώ το σκάφος. Πώς έφτασες, μήπως έχει αλλάξει κάμερα, ειδοποιήστε με. Πού βρίσκομαι. Εδώ, αυτός. Λοιπόν, εγώ σε αυτό το σκάφος βρέθηκα ως εξής. Εγώ καταρχήν δεν μπορώ να βγαίνω στην τηλεόραση, έχω ένα πρόβλημα, γιατί άμα δεν έχω ένα συγκεκριμένο ρόλο να παίξω, ας πούμε, να ξέρω ότι είμαι κάποια ή τάδε, ας πούμε, μπερδεύομαι. Εν πάση περιπτώσει όμως, κάποια στιγμή χρειάζεται να κάνεις και αυτό. Από εδώ είμαι? Εδώ. Από εκεί. Από εκεί, λοιπόν. Αυτό το πράγμα έγινε ως εξής. Ο Ηλίας ο Ψινάκης, ο γνωστός αυτός που τραβήχθηκε και έκανε όλα αυτά τα σούργελα που τα μάθατε,
Ήταν πολύ παλιά φίλος μου, καλός και στενός. Πάντα παραμένει φίλος μου, απλά δεν κάνουμε παρέα πια γιατί χαθήκαμε. Λόγω του ότι ο Ηλίας έγινε πάρα πολύ κοινωνικός, πάρα πολύ γκλάμουρ, εγώ παρέμεινα εκεί που ήμουνα και με ψιλοβρίζει κιόλας που δεν εξελίχθηκα να είμαι με κότερα και με ελικόπτερα. Λοιπόν, με πήρε ένα τηλέφωνο και μου λέει Μακαγιόγιο, Μακαγιόγιο είναι το παρατσούκλι μας, το, ας πούμε, αυτό το αγαπησιάρικο το δικό μας. Πρέπει να έρθεις γιατί κάνω μια εκπομπή κτλ. Κτλ. Του λέω, Ηλία μου, κόμπλαρα εγώ τελείως. Γιατί αυτός είναι λίγο νούμερο και σούργελο σύμφωνα με το πώς εγώ σκέφτομαι τη ζωή. Του λέω, μη με κάνεις ρεζίλη, μη με κάνεις ρόμπα. Όχι, μου λέει, θα κάνεις ό,τι θες, ό,τι γουστάρεις εσύ, ό,τι αυτό, σαν να είναι δική σου εκπομπή. Εδώ είμαστε. Εδώ. Λοιπόν, και ήρθα λοιπόν στο σκάφος. Αυτό είναι σκάφος, το οποίο θα δείτε μετά μαζί με μένα που δεν το έχω δει ακόμα. Αυτή η εκπομπή λέγεται με την καλή έννοια. Την παρουσιάζει ο Ηλίας Ψινάκης και σας παρουσιάζω... Πού θα το πω αυτό? Τον Ηλία Ψινάκη! Έλα, παιδιά! Μακαγιόγιο! Μακαγιόγιο μου! Και θα φιληθούμε? Όχι. Γιατί? Μην κρεμάψεις. Εντάξει. Εδώ, εκεί. Πώς φαίνεται που... Λοιπόν, μου φαίνεται... Σαν ψέμα. Σαν ψέμα, εντάξει, συμπαθέστατα είναι εδώ μέσα, είναι όλα τα παιδιά πολύ καλά. Και τώρα θα δούμε... Το Μακρυγιάννη. Το Μακρυγιάννη, γιατί θα ανοίξουμε μια σαμάνια. Α, πρώτα για το καλωσόρισμα, βέβαια. Για την καλή επιτυχία. Δεν θα το δεις πρώτα, αν σ' αρέσει. Όχι, θα δούμε πρώτα, θα ευχηθούμε καλή επιτυχία. Πού είναι το κουδούνι? Ο Μακρυγιάννης! Όχι, πρέπει να χτυπήσει αυτός, υπακούει σε ήχους. Τι λέω, τι σε έχεις αλλάξει πολύ. Πολύ σε είχα κάνει lifting, σαν μπουλντόγκι μου. Να σας ζήσει, παιδιά, η εκπομπή σας, να κάνετε χιλιές. Γεια σας. Άντε, παιδιά, γεια μας. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία, γορμουλάρε, σας μιλάει η ντίβα. Αυτό για μένα το φέρανε. Το θες. Μου φέραν και μαγιό. Ναι, ένα string. Που είναι και της μόδας. Ναι. Για θρησκευτικούς λόγους. Και εγώ φοράω. Ναι, είχε πέσει τότε ένας παπάς. Στο Άγιον Όρος είχε πέσει ένας παπάς με το ελικόπτερο και τον βρήκανε με string από μέσα από το. Όταν το ξέρεψαν το πτώμα. Είχε string, γι' αυτό το είπαμε. Για θρησκευτικούς λόγους. Αυτή είναι πιο αστεία από εμά. Ναι, είδατε στιγμή. Να σου δείξω κάτι που έχω. Τι. Ετοιμάσει για σένα. Όχι εγώ. Δημοσιογραφική ομάδα. Ναι, αμέ. Αμέ. Θέλω να δεις τον εαυτό σου. Τον εαυτό μου. Ναι. Φέρ τον. Φέρτε το τον. Κοντρόλ, Μακρυγιάννη. Αυτό είναι ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ. Αυτό είναι ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ. Λάγια. Ναι, ήταν ο μακιγιάς μας. Μου έκανε κανένα μάτι γιατί είναι εσύ. Τον είχα πάρει και στη Μόσχα μαζί στην Eurovision και σε διάφορα. Ναι, ναι, όχι, ναι, ναι, το συνεχίζουμε, συνεχίζουμε. Λοιπόν. Διακίνητα, πιο μετά, κεράσουμε γιατί δεν γίνεται άλλο εγώ. Νερό είναι ψυχτικό, νερό είναι ψυχτικό. Θες αυτό που σπάς έξω που πας. Ναι. Υπάρχει ένα μπουκάλι που δεν μπορούν να το κάνουν μπόμπα εδώ πέρα στα μπουζούκια, γιατί εγώ αν πιω μπόμπα κατάλαβες τι παθαίνω, είμαι για θάνατο, το οποίο έχει κερί και το σπάς με ένα σφυρί. Έχεις εσύ τέτοια εδώ. Ναι, βέβαια, βέβαια. Εγώ τέτοια πίνω και στα μπουζούκια έχω, παντού όπου πάω, αυτή πίνω, γιατί στην Ελλάδα τις πιάνουν και τις... Από αυτή θα μας κεράσει. Ναι, από ποιο θέλετε. Είστε λίγο ακριβώς πελάτης, αλλά δεν πήρε χαλάλι σμωρή, ατάλλαντη. Μπαμπή, φέρε τη βότκα που αυτή με το κερί που τη σπάς με το σφυρί και μια πετσέτα. Για πάμε. Έλα. Να σου πω, ο Σπύρος τώρα θέλει έρωτες, τι να κάνω. Έχεις όρεξη. Ναι, δεν έχω και πολύ όρεξη, τι να κάνω, να του κάτσω. Να του κάτσεις. Υπάρχει περίπτωση να τον χάσω αυτόν τον άντρα. Τέλειο, το είπαμε ότι εμείς είμαστε part-time lovers, εντάξει. Αχ! Πόνεσαι μόνο μου. Όχι, μ' άρεσε. Σε σκέφτομαι, δεν ξέρω πού να πάω.
γιατί ακόμα σ' αγαπάω. Εγώ, κουμπάρα, είμαι πολύ δύσκολη στις επιλογές μου. Δεν με ρίχνει εμένα ο πρώτος τυχόν Λάκης. Μάκης είπες. Λάκης είναι. Είμαι ο Σταύρος Κατσιθωμάς. Χαίστηκα, αγάπη μου. Παιδιά, εξηγήστε μου. Τι έγινε, ρε παιδιά. Το αστροπελέκι πάλι τα έκανε πάνω στο πίστευτε. Δηλαδή, τι θα μας γκρεμίσουν το σπίτι. Μα λείπει μία. Ποια λείπει? Είπαμε χθες το βράδυ μαζί. Δεν ξέρω να σας πω κάτι. Μήπως είναι μία που, κοπέλα που δουλεύει στην πυροσβεστική και παίρνει το διευθυντή, τον υποδιευθυντή, το χειριστή κομπιούτερ και μετά το παιδί του κουρίερ. Έτσι θέλουνε, κουμπάρα. Εγώ παλιά ήμουν κότα, αλλά τώρα έχω αλλάξει. Και τι έγινες τώρα? Γάτα. Αυτή την ντούφα. Δεν πρέπει να τη φάμε, αγάπη. Ποιο να τη φάμε, το ψαλίδι, εσύ. Με το ψαλίδι. Τι λες, αγάπη μου, θα με κουρέψε εδώ μέσα στο μαντίο των αδελφών τώρα. Έχουμε σαλτάρτε λίγο. Τώρα το κούρεμα σε μάρανε που πήγε στο ξένο σπίτι και. Έλα τώρα τελειώνει. Έλα, σε παρακαλώ. Για του φίτσα προεξέχει. Σε παρακαλώ. Δημήτρα, κοίταξε, θα τα πάρω τώρα. Τελειώσαμε. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε. Αλλιώδουσα. Να σε ρωτήσω κάτι. Ο Θοδωρής δεν είναι πολύ δύσκολος άνθρωπος? Θεά είναι ο Θοδωρής. Θεά? Ναι. Όταν λες θεά, τι τον παίρνει λίγο, νοείς? Τι φοράς τώρα? Φοράω αυτό το κόκκινο με τις πιτσιλιές. Όχι, να το βγάλεις, δεν είναι καλό. Να βάλεις κάτι καλό, έτσι, να μην είσαι τζολιά. Δίπλα την κόμμα θέλει τα δύνατη, top model. Γιατί νομίζετε, όσο πιο ψηλή, όσο πιο δύνατη, τόσο πιο μάγκες είστε. Αγιά που είμαι, εσύ όμορφη. Σ' αρέσει η εκπομπή? Δεν νομίζω ιδιαίτερα. Την παρέθηκε λίγο. Ή ψόφισε. Μήπως ψόφισες. Δεν σ' αρέσει. Αλέξανδρε, αισθάνεσαι καλά? Σου λείπει ο Βλάσης. Τρελά. Πολύ. Αλλά τώρα μην μιλήσουμε. Όχι. Απλώς ήθελα να... Πολύ. Να σου πω κάτι. Ποια είναι η μεγαλύτερη επιτυχία που έχεις κάνει, κατά τη γνώμη σου, στην τηλεόραση? Ο άγνωστος πόλεμος. Εσύ, όχι εσωτερικά. Η μεγαλύτερη επιτυχία που έχω κάνει κατά τη γνώμη μου. Ναι. Εντάξει, καταρχήν άσε να κάνω κάνα δύο-τρεις. Όχι, δεν φταίει, ως τώρα. Ως τώρα δεν ξέρω, για μένα μου αρέσουν και δύο δουλειές. Το σ' αγαπώ, αγαπάς ή απαράδεκτη? Ας τηλεόραση μιλά μόνο, ε. Α, γενικά μιλάς εσύ. Μόνο στη τηλεόραση. Να σου πω, χάνεις τελείως. Μόνο στην τηλεόραση. Δεν μπορώ να σου πω. Γιατί και τις δύο τις γουστάρω. Εσένα? Εμένα... Το σ' αγαπώ, μ' αγαπάς. Πιο πολύ. Ναι, αν εξαιρέσουμε τη μαγιά που είχε γίνει τότε. Ποια είναι η μαγιά που είχε γίνει τότε? Που έβγαλες τον σύγχρονο. Αχα. Αυτή η μαγιά που είχες κάνει τότε που βγάλεις τον σύγχρονο και ήταν μια επανάσταση, γιατί ως τότε, μέχρι να βγουν οι απαράδεκτοι... Το λες αυτό επειδή με είχες επηρεάσει εσύ και το ανέφερα. Γιατί το Όχι, όντως. Δεν είχε βγει ποτέ. Τον βλέπεις τον εαυτό σου στην TV? Ανάλογα, τώρα αυτή την εκπομπή θα αποφύγω να την. Θέλω να πάω στην εκπομπή του Ψινάκη να λέμε Θέλω να πάω στην εκπομπή του Ψινάκη, να καθόμαστε μία ώρα και να λέμε ό,τι μας κατέβει και να μην γίνω ρεζίλη. Μπορώ? Όχι, δεν μπορείς. Πιστεύεις ότι έχουμε... Σε περίπτωση που με χρειαστείτε, δεν είναι φαγητό, το κουδούνι είναι. Δεν βλέπει πολύ. Να σου πω, μπορείς να μου φέρεις ένα νερό, κύριε Βαγγέλιο? Δεν ξέρω τι πω εδώ. Ένα νερό, κρύο νερό. Γιατί? Αγριγιάννη! Και ένα μουσκάκι πέρα. Τον πήρε και το δίσκο. Λοιπόν, τι θες, να πάρεις τη βάρκα για να φύγεις? Κοίταξε να δεις, εγώ θέλω να σου πω το εξής. Πραγματικά έχω βαρεθεί πάρα πολύ. Ήτανε μέρα που έφυγα από το σπίτι με τη λιμουζίνα. Και έχει νυχτώσει και πάμε στα ανοιχτά και δεν ξέρω πού πάμε. Και θέλω να πάω σε μια καμπίνα να κοιμηθώ ή στο σπίτι μου. Τι προτιμάς? Ποια κάμερα με παίρνει? Να πάω σπίτι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην δροσιά του. Αγιά μας. Παναγιά μας. Θέλεις να σου τραγουδήσω να μου πεις αν είμαι καλή, που έχεις εμπειρία? Λες και τρώμε το χειμώνα παγωτό, λες και πέφτουμε σε τείχους με κατώ. Και σκηνική παρουσία θέλω να πεις. Λες και το βράδυ αυτό, σου φύγει ο στίχος. Στου νου την πόρτα.
Αδιόρθωτα τα μάτια και οι καρδιές. Με κουμπιά και φερμουάρ κατεστραμμένα. Δυο κουβέντες μου σου πέσανε βαριές και αποφάσισες να ζεις χωρίς εμένα. Πώς θα βλέπεις. Λογικό δεν είναι. Πώς θα βλέπεις. Τελικά δεν είναι καθόλου απαράδεκτο. Είσαι φάνεσαι, δεν πιάνεσαι. Είναι καλά. Λογικό δεν είναι. Πόσο καιρό είναι στο καράβι αυτό. Μα επειδή είναι πολύ καιρό μάλλον το είπατε. Δεν μπήκε έτσι, δεν μπάρκαρε έτσι. Μπάρκαρε αλλιώς. Πιστεύεις ότι θα μπορούσα να κάνω καριέρα στο τραγούδι, αν ήθελα. Μόνο στο εξωτερικό. Μόνο στο εξωτερικό. Πού, στη ζούγκλα. Ναι. Εσύ τώρα, ας πούμε, κόβεις κάποιον άνθρωπο αν έχει ταλέντο να γίνει κάτι. Τι περνάς εξετάσεις. Όχι, απλώς σκέφτηκα, πραγματικά σκέφτηκα, ότι σε μία φάση που ήμουν πάρα πολύ ανασφαλής και δεν ήξερα αν μπορώ να κάνω μια δουλειά αυτή που κάνω. Τώρα, που, είχες... Τότε, ρε παιδί μου, που είχαμε γνωριστεί. Ήσουν πολύ σίγουρος ότι μπορώ πάντα να την κάνω αυτή τη εσύ. Δουλειά. Αλλά, ναι, αλλά εσύ κανείς πώς... έξυπνος άνθρωπος δεν είναι. Πώς τον κόβεις τον άλλον ότι κάνει για αυτή τη δουλειά. Έχεις χάρισμα πυρονομικό. Ναι, είμαι πάρα πολύ χαρισματικός. Ναι. Φαίνεται εξάλλου. Καταλαβαίνεις κάποιον, ναι. Αν τραγουδάει, αν έχει ταλέντο. Αν έχει, ρε παιδί μου, άστρο. Άστρο, ναι. Το πιάνεις, ε. Όχι εγώ, όλος ο κόσμος το πιάνει. Όχι, δεν το πιάνει όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος το πιάνει. Ένας άνθρωπος που λέει άστρο δεν πάει ποτέ χαμένος. Και πού το βλέπεις το άστρο, εσύ. Το βλέπεις. Πορεία. Από τη λάμψη. Από τη λάμψη. Από τη λάμψη καταρχάς και από την πορεία επιβεβαιώνεται. Έχει και επιβεβαιωτικό. Ναι, ναι. Εσύ, όταν ήσουν μικρή, που σε θυμάμαι εγώ, που κάναμε παρέα, πάντα είχες κάτι. Μήπως το ένα αυτό, μήπως είμαι πολύ τρελή, μήπως είμαι πολύ επαναστατικιά, μήπως είμαι πολύ τεχνιοζή. Το έχεις. Και πολύ κοντή είχα μια ανασφάλεια. Εντάξει, το κοντή. Πως είμαι πολύ κοντή για καριέρα, όχι, γιατί το λες. Γιατί μακάρι να κάνει υψηλές τέτοια καριέρα. Άγια μας. Έλα, γεια μας. Άγια μας. Γεια μας, άντε, καλό τάξιδο. Καλό τάξιδο, αμήν. Καλό τάξιδο, μπαγκαγιόγιο. Καλό τάξιδο. Να το βγάλει το σκάφος, μπαγκαγιόγιο. Πώς το λένε το σκάφος. Δεν το λένε. Ναι. Και δεν το βγάζεις και Θανάση. Δικό σου είναι, κάνε το τι θες. Τι θεωρείς πιο σημαντικό, τον έρωτα ή τη δουλειά. Θα πέσει φωτιά να σε κάψει. Όχι, και εγώ το ξέρω, αλλά... Τον έρωτα, αγάπη μου. Τον έρωτα. Την αγάπη και θα, για να στο βάλω πιο φιλοσοφικά. Εσένα σου έχουν γυρίσει σχέσεις, αγάπη, ερωτικές, παλιές. Βέβαια, κυρίως. Και εσένα. Ναι. Mm. Ναι, ναι, ναι. Ναι, κυρίως εκεί γυρνάει, εκεί είναι το... Ναι, γιατί ή κόβεται τελείως ή γυρνάει σε αγάπη. Μα ποιο θα είναι το φινάλε. Ζηλεύεις. Ζηλεύεις. Ζηλεύεις πολύ, είσαι γιάρα. Όχι, δεν πεθαίνω. Αφού δεν είσαι, ρψα, γιατί λες τώρα. Δεν είμαι, έτσι. Δεν θυμάσαι παλιά που... Τι. Αλλάζει ο άνθρωπος. Α, yeah. Ναι, α, αυτό τι, ζηλεύεις νέος, δεν ζηλεύεις όταν μεγαλώνεις. Παλιά τι έκανα παλιά. Δεν ζηλεύεις καθόλου. Ναι. Ναι, όχι, εντάξει. Απέναντία. Του λέγες, άντε παιδάκι ζηλεύω, μου, κάνε καμιά βόλτα εδώ. Ζηλεύω. Όχι, όμως παθολογία. Ναι. Δεν είμαι σε επίπεδο πάθησης. Mm. Είσαι ανασφαλή. Ανασφαλιστάτη. Σε τι τομέα. Σε τι τομέα. Μοναξιά. Ναι. I fear of μοναξιά. She fear of... Και να σου πω κάτι. Ναι. Αφού είσαι όλα μόνη σου, είσαι και είσαι και αντράκι, πώς ξαφνικά... Ναι, ρε παιδί μου, αλλά το σου κάνω και έτσι, ότι είπες, με ξυπνάδα. Σ' άρεσε. Ναι. Μα, ο Larry King. Κοίταξε να δεις. Εντάξει, η μοναξιά πάντα τη φοβάσαι, ότι γουστάρεις τρελά και είναι και μεγάλη, το μεγάλο αποθυμένο όλων των ανθρώπων κατά βάθος, είναι η επαφή με τον εαυτό τους. Ναι, αλλά εσύ που έχεις φίλους και... Έχεις χρόνια φίλου. Δεν είναι η μοναξιά, δεν έχει να κάνει με φίλου κτλ. Είναι υπαρξιακό, αλλά στο τώρα μέσα στο σκάφο μην το πιάσουμε. Γιατί, εσύ. Γιατί είναι πολύ υπαρξιακό. Σε λίγο θα κουνήσει και θα χρειαστεί. Πού κοιτά. Όχι, τίποτα. Αυτή η κάμερα, παιδιά, είναι να ξέρουμε έτσι που παίζουμε. Γιατί. Αυτή. Σε ποιο πράγμα δεν λε ποτέ όχι. Στο γέλιο. Και σε ποιο άλλο. Δεν μπορώ να σου πω. Δεν μάλλον ευχαριστώ. Τι σε κάνει να γελά. Με κάνει να γελάω εσύ. Παλιά πιο πολύ, που δεν είχε το marketing τόσο αυτό. Ναι, που δεν το κάνει το τόσο τόσο. Το τόσο τόσο. Ναι. Με κάνει να γελάω οτιδήποτε. Είναι αστείο τώρα, μην λέμε. Τα πάντα είναι αστεία. Τι, καθημερινότητα γελάς. Γελάς.
Καταρχήν, αυτό το πράγμα που μου φέρατε για να με παραλάβει. Ναι, για παίρνω. Ήταν για γέλια. Ήμουν σίγουρο. Θα βγει από το σπίτι σου και δει όλο αυτό το πράγμα. Το ξέρει ότι μαζεύτηκε κόσμο γύρω-γύρω και κοίταγε. Και μπήκε στη σύντρα κρυμμένη. Και καταντράπηκα. Ήμουν σίγουρο. Και είχαν μαζευτεί και κοιτούσαν και κόπου. Σου φάνηκε μακρύ. Μου φάνηκε. Είδε που το τόσο το κάνω τόσο. Ο κόσμος στην νεκροφόρα και λέει ζωή σε σένα. Δεν το βλέπω. Ζωή σε λόγο μας λένε. Τα κόλληβα πότε θα τα βγάλουμε. Τα μάτα. Μα τι είναι παιδιά. Αλύσαξες πια τα κόλληβα. Σαμπάνια θα πιούμε τώρα. Α, μπράβο. Είναι η χαρά μου να το σπάω αυτό που βγαίνει. Όλο το δύσκολο δεν μπορούμε να το φέρεις στο σφυρί σκέτο, φέρει το σφυρί. Α, τέλεια. Τι μου φέρεις μωρή εδώ. Πετσέτα, δεν μου είπα. Μία. Φεύγει το μπουλοκαίρι. Καλά τις έφερες δύο τώρα, αυτό μου λες. Μου την λες τώρα, μου την βάζεις και την άλλη πετσέτα. Χαζέγκλο. Γιατί υπάρχει αυτό εκεί πάνω. Γιατί δεν μπορεί να το σπάσει αυτό, άμα δεν το σπάσει με σφυρί, δεν μπορεί να το νοθεύσεις. Κατάλαβες. Αχ! Χτύπησε το χέρι μου. Πρόσεχε ρε, Ηλία. Θες να το ανοίξω. Έλα. Εντάξει, το... Μπάμπη! Μάζεψε εδώ τα υλικά οικοδομών. Μπράβο. Πρέπει να μην πέσουνε σοφάδες μέσα στην βότκα. Εγώ θα παίξω. Βάλε, βάλε, βάλε. Φτάνει. Για να πήγαινε στα παιδιά εκεί. Δώσε μωρή η τεμπέλα ηλίθεια στα παιδιά. Εσύ μην πήρες από αυτήν. Θα... Όπως καταλάβετε, το γύρισμα συνεχίζεται αύριο. Πάρε αυτό το μπουκάλι και πάρε. Άστε με αυτό που το πίνω εγώ και πάρτε εδώ, εσείς εκεί, να έχετε. Μπράβο. Επιτέλους θα πιω τη βοτκίτσα, με αφήσανε. Νύχτωσε για να την πιω. Μια γουλίτσα λίγο, μια γενιά να βρέξουμε τα σαρκώδη χείλη μας, που λέει και η Δήμητρα. Πάμε, βάλτο! Θα κάνω μια mini group therapy στον φίλο μου εδώ. Group therapy. Group therapy δύο ατόμων. Γίνεται, λες. Γίνεται με δύο άτομα, ναι. Θες να μοιραστείς κάτι μαζί μου. Και με ένα. Όχι, θέλω να σου κάνω ψυχανάλυση. Εσύ δεν μου είπες να σου κάνω μια ψυχανάλυση. Να μου την κάνεις, λες, εδώ τώρα, έτσι. Να σου την κάνω εδώ. Τι έγινε, γιατί χαθήκαμε. Γιατί είμαστε ο καθένας στο τρίπ του. Στο τρίπ του. Όχι. Ναι, να σου πω, εσείς... Ναι ή όχι. Ναι, τελείως, ναι. Αλλά τι είναι αυτό το διαφορά τρίπ. Αυτή η προσωπικότητα που λέγεται Ηλίας Ψινάκης, που είναι μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, που κάποιοι άνθρωποι λένε ότι πρόκειται περί ανθρώπου ο οποίος, ας πούμε, εκμεταλλεύεται τη δημοσιότητα και τον αφορά να κάνει ντόρο και τέτοια και αυτά και κάποιοι δεν τον γουστάρουν. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι που κόβουν φλέβες για τον Ηλία. Υπάρχουν, ναι. Υπάρχουν, καλά όχι πολλοί. Κατά καιρούς τρως κράξιμο, το παραδέχεσαι. Χοντρό. Και τι λες εσύ από αυτού. Δηλαδή, ας πούμε, πέφτεις να κοιμηθείς το βράδυ και σε έχουν κράξει. Έχεις μάθει ότι σε έχουν κράξει. Το μαθαίνω 15 μέρες μετά. Γιατί παίρνω τα αποκόμματα αργότερα. 15 μέρες μετά πώς αντιδράς. Δεν αντιδρώ, έχουν περάσει. Έχουν βγει τα καινούργια. Ναι, κατάλαβα. Τότε. Τότε. Δεν υπήρχε ηλεκτρονικά με τα κομπιούτερ που τα παίρνει. Υπήρχε ο αργός του τύπου, έτσι λεγόταν, ένα πρακτορείο. Που σου κόβε το απόκομα, σου έβαζε η ημερομηνία και πιο περιοδικό το έγραφε, πιο εφημερίδα κτλ. Τα μάζευε και κάθε 15 μέρες τα έστειλε στο σπίτι σε ένα φάκελο που ήταν όλα τα. Γι' αυτό το. Ήταν άλλη εποχή. Τώρα το κάνεις αμέσως. Ας πούμε, δεν νιώθεις ότι ρε γαμώτο πρέπει να έχω ένα πρόσωπο στην κοινωνία, κάτι. Όχι, όχι. Όχι, το έτσι. Πρόσωπο φτιάχνεται. Ένα μισκάκι, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νικιά, ε. Ωραίο, δατή. Πού κοιτάει πάλι. Γιατί κάτι κάνουν εκεί πέρα με τα monitors. Άστο, στη δουλειά τους κάνουν αυτοί. Τι σε πειράζουν. Η ερώτηση είναι η εξής. Αν ένας άνθρωπος κάνει lifting και αποφασίζει ότι γουστάρει να φαίνεται νεότερος, κάνει ένα πράγμα. Εγώ δεν το έκανα γι' αυτό. Ήταν εξαντανακλάσιο. Το έκανες που το έκανες. Εγώ διαφωνώ με την έκταση που του δώσες. Κοίτα, εγώ, η δουλειά μου είναι το τόσο, να το κάνω τόσο. Αμπά. Θα μπορεί πια στο βισκάκι σου, πάρ' το πρώτα. Ευχαριστώ, γλυκέ. Πάρ' το αυτό, γιατί
Οι ντίβες πίνουν σαμπάνια, μόνο. Φαντάζομαι να μην το αγαπεί όμως τι γινόταν. Εντάξει, ναι. Εσύ αν έκανες lifting θα το έλεγες. Δεν το σχολιάζω. Εγώ δεν ξέρω τι θα έκανα. Εγώ αυτή τη στιγμή συνδέω. Θέλω να σου αποκαταστήσω την αμφιλεγόμενη προσωπικότητά σου, η οποία είναι πολύ δύσκολο να αποκαταστατεί. Εντάξει. Αλλά εγώ το παλεύω. Ναι, αναποκαταστατεί. Αναποκαταστατεί. Αλλά εγώ το παλεύω και θέλω να καταλάβω. Γιατί είσαι τόσο υπερβολικός σαν άνθρωπος, βέβαια θα μου πεις αυτός είσαι. Μα εσύ με ρωτάς γι' αυτό. Θα σου αποκαταστήσω την αυτή σου, παιδί μου. Με αυτόν τον τρόπο. Μα ό,τι μπορέσω να κάνω. Καταρχήν τη δικιά μου, πού θα δω. Ναι, αυτό. Με αυτό το βασικότερο, ναι. Θα έκανες σεξ μαζί μου. Μαζί σου. Μετά το lifting. Ναι, μετά. Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω. Σωστό είναι. Τώρα πάμε να, όχι, να ανοίξουμε, να προσθέσουμε, κρέας δεν γίνεται. Να φαντασίωση, ας πούμε, για παλιά. Α, έχεις φαντασίωση. Λέω, θα μπορούσα να. Όχι, δεν είχα. Ούτε, όχι, δεν νομίζω θα μπορούσα να κάνω. Θα πέσουμε κάτω από τα γέλια. Εσύ θα έκανες σεξ μαζί μου. Ναι. Α, θα έκανες. Τώρα που πήγαμε. Ναι. Δεν το απαντήσω. Δεν θα απαντήσω. Δεν θα απαντήσω. Ναι. Να σου πω κάτι, πρέπει, Δημήτρα. Για πες μου, Βρέλια. Για το. Τι γνώμη έχεις για το τσιμπούκι. Κοίταξε, ο καπετάνιος με το τσιμπούκι. Ωραίο ήταν. Ο καπετάνιος με το τσιμπούκι, αλλά σου πάει ο καπετάνιος με το τσιμπούκι. Ο καπετάνιος με το τσιμπούκι. Ή ο συνδυασμός. Ή ο συνδυασμός. Μην το κάνουμε περαίσθηκο όμως, είναι ντροπή. Ναι, δεν είναι σωστό. Εγώ έχω κάτι, ένα αποθυμένο μαζί σου, ένα όνειρο. Να σε δω κάποια στιγμή πάρα πολύ cool. Αυτό γίνεται. Δεν γίνεται. Όχι, είναι νευρασθένεια. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αν σε ξάπλωνα σε έναν καναπέ. Και τα πια, με την καλή έννοια. Με την καλή έννοια, ναι. Με την αδελφική δίπλα σου. Και προσπαθούσα, ας πούμε, να σου βγάλω μία κατάσταση εσωτερική δική σου. Μην το πούμε ψυχανάλυση. Γιατί να μην το πούμε. Θα καθόσουν να σου κάνω. Όχι ότι ξέρω. Θα καθόμουν. Όχι ότι ξέρω. Πώς. Το Μακρυγιάννη. Ξάπλωσέ τον. Τι να κάνω. Λοιπόν, κλείσ' τα μάτια σου. Ναι. Πάρε μια βαθιά αναπνοή. Βγάλε όλο από μέσα σου στην ένταση. Άλλη μία. Αέρα έχω. Άλλη μία. Πάρε άλλη μία αναπνοή. Εισπνοή. Μία εισπνοή. Ναι. Και εκπνέεις. Προσπάθησε να δεις εικόνες. Ναι. Και πες μου τι βλέπεις. Ράματα. Ναι. Ράματα. Ναι. Υπάρχουν παντού γύρω μου ράματα. Ναι. Καλό. Ωραιότατο, ναι. Πόσο παίρνω. Δεν μου λες κάτι. Ξάπλωσε, χαλάρωσε. Ναι. Και πες μου πώς είναι να είσαι χαλαρός. Σαν να είμαι στη λέξη μου φαίνεται. Να είσαι χαλαρός. Ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τώρα δεν χαλαρώνεις εσύ. Χαλαρώνω. Αλλά. Αλλά δεν σε βλέπω και. Καλύτερα. Πρέπει να μου έρθει πιο κοντά για να σε αισθάνομαι. Ναι. Τι δεν με αισθάνε. Καταρχήν το γιατρό δεν τον αισθάνομαι. Εγώ σου κάνω ψυχανάλυση. Ναι, αριστερή γιατρό, αγάπη μου. Τι είναι, φίλη μου. Γιατρό είμαι. Ναι. Πες μου, Ηλία, τι είναι αυτό που σε έκανε να φτάσεις εδώ που έφτασες. Πού έφτασα. Στον καναπέ, ψυχανάλυση. Ναι. Ράματα. Ναι. Πώς μην πες κανένα αυτή η πλάκα. Σταμάτα. Λοιπόν, Ηλία. Ναι. Ανοίγω. Θέλω να μου πεις. Άνοιξα. Ποιο πρόσωπο σε επηρέασε πιο πολύ από όλα μέχρι τώρα στη ζωή σου. Ή δεν είναι ένα. Είσαι στο top 10. Είμαι μέσα. Στο top 10. Στους 10. Εννοείται. Α, τι λες. Το ότι υπάρχουν γύρω μας κάμερες που οφείλονται σε σένα. Σας πολύ όλους. Πες μου άλλο πρόσωπο που σε επηρέασε πολύ, εκτός από μένα τώρα, εντάξει, που είμαι εδώ. Ωραία. Ναι, έτσι, μπράβο. Η παιδική μου φίλη. Ναι. Οι συγγενείς που είναι μαλακές. Ναι. Α, ωραία μιλάει για τους συγγενείς του, μπράβο. Ναι, γιατί ξέρεις, όταν είσαι στα πάνω σου, όλοι οι συγγενείς τρέχουν, όταν είσαι στα κάτω σου, εξαφανίζονται. Ναι. Εκεί κατάλαβα διάφορα. Mm-hmm. Βοήθαμε, αφού τα ξέρεις,
Κοίταξε να δεις, εγώ να σε βοηθήσω, αλλά στην ψυχανάλυση, αυτός που είναι ξάπλα μιλάει. Έβγαινες παρισμά. Ναι. Για πάμε. Πού έλα, είναι, γύρνα. Ποια κάμερα με παίρνει. Αυτή. Λοιπόν, έχουμε ένα... Η διάγνωση της κυρίας Παπαδοπούλου είναι... Έχουμε ένα ιδιαίτερο περιστατικό. Ιδιάζουσα περίπτωση. Ιδιάζουσα, η οποία χρήζει επίγουσας κλινικής νοσηλείας. Και φάρμακο. Και φαρμακευτικής επίσης. Και εγώ τον αγαπώ όμως όπως είναι. Και αφήνω το περιστατικό στην επιστήμη και στο Θεό. Ναι. Κανείς άλλος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είναι ο Ηλίας Ψινάκης. Καταλάβετε τον, αγαπήστε τον όπως είναι. Είσαι θεά, αγάπη μου. Δεν είσαι μόνο ψυχίατρος. Είσαι θεά, είσαι δίβα. Λοιπόν. Λοιπόν, κάτι να τη φιλήσω, κάτι να τη φιλήσω. Μακαγιογιό. Ναι. Για χτύπα τον Μακρυγιάννη. Θέλουμε αμέσως. Αυτό την έκπληξη που έχω στην Ελλάδα. Την μου έκπληξη. Ναι. Είμαι εκπληκτικός τύπος. Στο οποίο μην κοιτάς. Λοιπόν, αυτό είναι ένα τηλεφωνάκι που έχει στην Ελλάδα. Ένα τηλέφωνο που έχει ειδική γραμμή να συνεργαστεί αυτό. Τι είναι, παιδιά. Ούτε εγώ δεν έχω τέτοιο. Εδώ δεν έχει. Συλλεκτικό. Δηλαδή. Είναι μόνο πολύ δύο κομμάτια και είναι. Τι βουλεύεις. Και δεν στη γράφει μέσα. Δεν στη νούμερο είναι. Κάτσε να τα ανοίξουμε το πόντο. Δεν είναι γράφει από το πούλι που. Είναι δικά φτιαγμένη για σένα και έχει νούμερο που θα σου πω ποιοι άλλοι το έχουν. Ποιο είναι πρωτοφύλλο. Το πλήρω, άρχισε να το πλήρω. Ευχαριστώ. Θα κάνει και σήμερα τώρα. Λοιπόν, αυτός είναι ο φίλος μου, ο αγαπημένος, ο Ηλίας Ψινάκης, να είναι καλά. Και να είναι. Ναι, ο οποίος, ποια κάμερα με παίρνει, εδώ είμαστε, ναι. Ο οποίος με κάλεσε στο κότερό του. Εγώ είχα μία φοβία ότι θα ξεφυλιστώ και μάλλον δεν το έχω αποφύγει. Αλλά χαίρομαι πολύ που τον ξαναείδα και γελάσαμε όπως παλιά. Λοιπόν, καλό βράδυ. Σας αγαπώ πολύ. Λοιπόν, τι κάνουμε. Έλα πάρε το σκύλο για να την κομπανίσετε. Φύγαμε. Έλα, Αλεξάνδρε, πάμε. Θέλω να μου τα γράψετε όλα. Οκ. Πάμε. Έλα, πάμε κάτω. Κάτσε. Γάπη μου. Έλα, πάμε κάτω. Πάμε. Σε έφαγε. Όχι, μου έφυγε στο παντελόνι, δεν πειράζει. Σου τρίτη ρίπησε. Κοπανίστε τι, να καπακωθώ, να κοιμηθώ γιατί αύριο έχουμε έλεος. Θα έρθεις για έλεος το πορείς η Μουνίτσα. Φύγαμε. Δεν πειράζει. Και εμείς έχουμε δουλειές. Στην κρου, δεν πιάνετε, είναι και ευχαρίστηση. Όντως θα κάνουμε έλεος. Ναι, ναι, έλα το πρωί να με πάμε, πάμε στο γύρισμα, έχουμε έλεος. Γεια σου κούκλα μου. Μπαμπή, φέρε μου λίγο κάτι να πιω, γιατί έχει κολλήσει ο στόμας. Όχι, γι' αυτό θέλω μόνο. Τέλεια, είναι και κρύο. Ορίστε. Με βρίζει από μέσα σου λίγο ή νομίζω. Μπαμπή. Ναι, καλά, άστα όχι βέβαια. Έχει υπότιτλους. Συμβουλές δεν δίνω. Το έχω πει κι άλλες φορές και νομίζω και εδώ στο γυροκομείο. Οι συμβουλές είναι τσάμπα και ο καθένας πετάει τη μαλακία του και τους μπερδεύει τους νέους ανθρώπους. Εγώ, αν με θέλω να με ρωτήσουν κάτι συγκεκριμένο, μπορώ να πω όχι συμβουλή, τι θα έκανα εγώ στη θέση τους ή αν ήμουν μάνατζέρ τους, ας πούμε. Αυτό μόνο μπορώ να κάνω. Να πω τι θα έκανα εγώ. Βασίλη μου, αυτό ναι, μου το λένε συνέχεια. Συγγνώμη, είναι λίγο αγένεια να φοράς γυαλιά. Εγώ, όταν ήμουν δήμαρχος, είχε κάτι σωλήνες με αμίαντο καρκινογόνους και όταν μπήκα εγώ να πάρω το δείγμα, γιατί δεν μπαίνανε οι υπάλληλοι του Δήμου για να το δώσουμε στους επιστήμονες να το τσεκάρουν. Όχι, τι έχεις, αγάπη μου. Μου μπήκε αυτή η σκουριά στο μάτι, σε αυτό το μάτι. Αυτό έπαθε μια φλεγμονή. Τέλος πάντων, δεν ήταν σοβαρό το πρόβλημα, αλλά ξύσε και κάνε και αυτά.
μου έχει γκρεμίσει η μία μεριά. Οπότε πρέπει να γίνει μία επέμβαση να ξανασηκωθεί. Είναι λίγο σαν γκρεμισμένο τζάκι και από αξιοπρέπεια φοράω γυαλιά για να μην ξερνάει ο κόσμος. Έρωτας. Εγώ πιστεύω ότι... Καλά, στην ηλικία μου δεν υπάρχει έρωτας πια, γιατί δεν μπαίνω στο τρίπ. Εκτός ότι και οργανικά δεν. Αλλά γενικά ο έρωτας, να ξέρετε παιδιά, είναι, κρατάει γύρω στα 2 χρόνια από την αρχαιότητα. Μετά μεταλλάσσεται, βαριέσαι, αλλάζεις, γίνεται αγάπη ή σκοτώνεσαι. Οπότε ο έρωτας φτιάχνεσαι με τον άλλον, μπαίνουν σε ένα ρόλο οι 2 άνθρωποι, που αυτός ο ρόλος δεν κρατάει για πολύ. Αλλά ο έρωτας είναι πάρα πολύ δυνατό συνέστημα και πολύ, σου δίνει πολύ όθηση και κίνητρο. Και καλό είναι να τον απολαμβάνετε. Κοίτα, η ζωή, Δημήτρη, ήταν πολύ καλή μαζί μου ως τώρα. Τι έχεις πάθει, αγάπη μου. Η ζωή ήταν πολύ καλή. Δεν είχα ποτέ πρόβλημα λόγω της οικογένειάς μου. Αλλιώς δεν νομίζω ότι θα ήμουν και πολύ καλός άνθρωπος, αν δεν είχα όλες αυτές τις ευκολίες που είχα στη ζωή μου, από την ώρα που γεννήθηκα. Το τι δεν έχω κάνει. Έχω κάνει ό,τι ήθελα να κάνω, το έκανα. Υπάρχουν μερικά ψηλοπράγματα, ας πούμε, που δεν έχω κάνει. Εννοώ στην καθημερινότητα. Το σκέφτομαι δηλαδή. Ας πούμε, δεν έχω πάει ποτέ σε σούπερ μάρκετ. Μπορούμε να πάμε μαζί. Καλά, θα το δούμε αυτό. Επίσης, δεν έχω πάει με μέσο μαζικής μεταφοράς. Δεν έχω πάει με τρένο, με λεωφορείο, με μετρό. Στα εγγένεια του μετρό μας είχε καλέσει τότε ο Λαλιώτης, δεν μπήκα. Μπήκαν όλοι οι υπουργοί, οι σουπαμούπες και αυτά. Είχαμε πάει με τον Λάκη και τον Σάκη. Και μπήκαν αυτοί και εγώ δεν μπήκα και έφυγε το μετρό στο πρώτο τέτοιο, στα εγγένεια. Έχω και μια αγοροφοβία δηλαδή γι' αυτό. Δεν μπορώ με τον πολύ κόσμο. Είναι λίγο ένα είδος αρρώστιας. Πάρ' τα μωρή άρρωστη. Αυτό που μπορεί να κάνουμε με το σούπερ μάρκετ, μου κάνεις εσύ την έξυπνη, να πάμε σε ένα σούπερ μάρκετ όλοι μαζί και θα έχουμε και μια λίστα από ψώνια. Ο καθένας διαφορετική. Και να δούμε ποιος το κάνει πιο γρήγορα. Ναι. Για να δούμε, μάγκες, που είστε, μου κάνετε τις έξυπνες. Και όποιος κερδίσει, θα του πάρω ένα αυτοκίνητο, ένα τηλέφωνο, τι θέλει. Αυτοκίνητο, μην νομίζεις Rolls Royce ή Bentley. Ένα αυτοκινητάκι, δώρο. Ή ένα τηλέφωνο, ή ένα κομπιούτερ, ό,τι θες, μπορεί γελία. Ναι. Όλες μαζί οι ηλίθιες εδώ πέρα που είστε. Και την Πελουχιώτσα, φέρεις και τη Δίδυμη, την άλλη τη γελία. Και από πίσω εσύ, μωρή χολύπτρια, εσύ από αυτές τις σκύλες. Έφαγες και ένα... Έτσι πας και έρχεσαι... Τζάμπα. μακάρι να θέλει να έρθει, με χαρά, να έρθει στο γεροκομείο και θα έχει και πολλά να μας πει. Πολλές φορές έχω κάνει πολλές γκάφες. Τώρα δεν θυμάμαι συγκεκριμένα. Αν θυμηθώ κάτι τένι μου, θα πω. Καλά αυτό. Αξίζει τον κόπο και ελπίζω κάποια στιγμή να έρθει ο Λάκης, γιατί είναι, το λέει τρομερά χαριτωμένα και μια τόσο σκανδαλώδης ιστορία, άμα μάθετε την πραγματική ιστορία, θα περάσετε πάρα πολύ ωραία, ειδικά από τον Λάκη. Μοναξιά, όχι απέναντίας, μου έχει λείψει η μοναξιά. Εμένα μου αρέσει να μένω μόνος μου και δεν τα καταφέρω πολύ συχνά, γιατί έχω όλες αυτές τις ηλίθιες εδώ πέρα, αυτές εδώ τις γελίες. Και δεν μένω πολύ μόνος μου, αλλά μ' αρέσει πολύ η μοναξιά. Δηλαδή, μ' αρέσει να μένω μόνος μου και με τις σκέψεις μου. Μου κάνει καλό. Ναι, ναι, τον έχω καλέσει και με... Εσύ δεν του έχεις πάει την πρόσκληση. Ναι, θα έρθει και θα... Ναι, και έχουμε και πολλά να πούμε με τον Ανδρέα. Αλέξανδρε. Αλέξ. Καλημέρα. Σιωπή! Έλα εδώ. Κάτσε κάτω. Καλημέρα. Κάτσε κάτω. Εκεί. Καλημέρα. Πάμε να φύγουμε κατευθείαν. Έχουμε γύρισμα και άστα γυροκομεία. Κοίτα τώρα αντίδραση το κατοικίδιο. Αλέξα, έλα εδώ. Έλα εδώ. Μήπως
Κάτσε κάτω. Θες να πάμε για, για γύρισμα. Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Κάτσε κάτω. 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 Θες να πάμε για γύρισμα. Πάμε, πάμε. Ενθουσιασμένος. Γεια σας, γεια σας. Πάμε. Αλέξανδρε, σκασμός. Διαφέρει γουναρά. Έλα, Μπαρμπή. Όχι αυτή, αυτή θέλει. Αυτή θέλει. Ναι, γιατί χιονίζει έξω. Πάρ' την για την... για την... πώς τη λένε, την Ανίτα. Χιονίζει. Γιατί κρυώνει. Κάθε φορά που είστε εδώ πέρα κρουσούζες, χιονίζει. Εμείς φταίμε. Εσείς. Δεν γίνεται, στατιστικά. Εμείς πήγαμε με ήλιο. Ναι, ναι, άμα θα σου πω που θα το βάλεις τον ήλιο τον πολύ. Πάμε. Πάμε. Α, σατούς μου βάλεις και τι. Αλέξανδρε, για περίμενε λίγο. Άλεξ, έλα, πάμε, 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 πάμε. Λύσαξε με το κατσάμι, μου φάει γριά καμιά τούμπα εδώ πέρα και... αντί για γύρισμα πάμε στην ορθοπαιδικό. Στο κατ, γύρισμα, κατ, που λέτε εσείς. Κατ, γελία δίδυμη. Αλέξ. Αλέξανδρε. Περάστε μέσα. Ω, σκοτώθηκε. Έλα με το άλλο αυτοκίνητο, θα πάω εγώ μόνος με το σκύλο. Πρέπει 5 λεπτά να το ζεστάνεις, για να σηκωθεί. Ναι, οκ. Okay. Να το ζεστάνω, να σηκωθεί. Ναι, ναι, ναι. Α, το κάπου το έχω ξανά, κάτι μου θυμίζει αυτό. Κάτι μου θυμίζει, αλλά... πάρα πολλά χρόνια είχα να τα ακούσω. Να έρθω μαζί σου με το αυτοκίνητο. Έλα που θες, έλα όπως θες. Θα φτάσουμε. Αν ξαρτάται, θα δούμε. Έχεις τρακάρει ποτέ? Πολλές φορές. Μία φορά έχω τρακάρει άσχημα, γιατί είχε κάτι λάδι αδρόμενο, το θωρακισμένο, με ένα θωρακισμένο μεγάλο. Οχ, ανοιχτή πόρτα είναι. Του σκύλου κάποιος περιμένει. Μη μου πεις για το τσιγάρο τίποτα, θα πας με ταξί. Αυτό πήγαινε. Αγάπη μου. Αγάπη μου όμορφη. Εσύ υποτίθεται δεν καπνίζεις. Υποτίθεται ότι την πόρτα τη ρουφάει, το μοντέλο τη ρουφάει μόνη της. Αλλά δεν το βλέπω να πολύ ρουφάει. Πρέπει να του δείξεις. Πώς ρουφάνε. Που έχεις ταλέντο σε αυτά. Για πέντε να τρακάρεις λίγο. Όχι, είχα πατήσει κάτι λάδι. Ερχόμουν στην Εθνική Οδό και είχε γίνει ένα τρακάρι. Πάτησα κάτι λάδι και ευτυχώς ήταν θωρακισμένο το αυτοκίνητο. Γιατί έκανε γύρους, έσπασαν τα λάστιχα, έσπασαν όλα, ξέρεις. Αλλά η καμπίνα δεν έβαζε τίποτα. Αλλά... μαζί. Τώρα στο γύρισμα να το παίρνω, γιατί παίζει. Είσαι στάρ. Είσαι στο. Είσαι στο. Τρακάρουμε. Αγάπη μου εσύ. Αγάπη μου, αγάπη. Εσύ. Χαίρεσαι. Δες πως έκανε που θα γυρίσει. Ως το γύρισμα είναι πολύ χαρούμενο που έρχεται. Αλέξανδρε, πού τρίβουμε, ε? Ευθεία. Ευθεία. Τι κοιτάω που θέλω, αγάπη. Θα σκοτωθούμε. Εγώ δεν θέλω. Εσύ θα σκοτωθείς. Δεν θέλω. Έχω βρει ένα καταπληκτικό γραφείο τελετών, άμα θες. Άμα σκοτωθείς. Θα στο κεράσω εγώ. το φερετράκι κερασμένο. Τι ώρα είναι, ε? Κάτσε να το περίμενε. Πάω από 2:30 θα με βρίσω. Εγώ πάω και γρήγορα, τελειώνω γρήγορα. Η Ανίτα κάνει 2 ώρες. Εσύ δεν θα βαφτείς, ε? Δεν θα βαφτείς. Αγάπη μου, αγάπη μου. Ηλία, δεν θέλω να με βάψουν για την τελευταία φορά μέσα στο Θα σε βάψει τα ρηχεύτριά μου, η Χάιντι. Φαντάζει γενικότερα. Όχι τώρα με τις βροχές και τα χιόνια που να τρέξω. Μπορεί να με εξηγήσει πώς γίνεται αυτό. Στην αριστερή λωρίδα που είναι υποτίθεται γιατί πάνε όλοι οι μαλάκες. Αργά, αργά, αργά. Η δεξιά λωρίδα που πρέπει να είναι αυτή που θέλουν να πάνε βόλτα είναι άδεια πάντα. Στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό, άμα πας αργά στην αριστερή λωρίδα, σε γράφουν. Πηγαίνετε αργά. Εμένα δεν με έχουν γράψει ποτέ για αργά. Δεν πας με ένα νι ή ένα μη, ότι είμαι μαλάκας, να το καταλάβουμε. Ένα μη πρέπει να βάζουν, όχι νι. Σε έχουν γράψει για ταχύτητα. Όχι, ναι, για ταχύτητα όχι, δεν με γράφουν. Τηρείς τα ωριά.
Ναι, είδαμε προφταίνουν. Επικρατεί μια φήμη ότι στα γυρίσματα πάντα πας τελευταία στιγμή. Παντού πάω τελευταία στιγμή. Δεν μπορώ ποτέ να υπολογίσω σωστά τον χρόνο. Ενώ με ειδοποιούν, με ξυπνάνε, με αυτόν, τα έχω όλα αυτά τα ξυπνητήρια. Πάσης φύσεως γύρω μου. Όλο κάτι ξεχνάω, όλο κάτι μιλάω στο τηλέφωνο, όλο κάτι μαλακίζομαι και όλο κάπως αργώ. Αλλά δεν αργώ πολύ. Ποιο είναι το πολύ, ας πούμε. Το πολύ είναι να πας την άλλη μέρα τέτοια ώρα. Έλα. Πού είσαι, Μονικάκη? Τώρα τρώω κάτι. Μπα, τρως κιόλας. Άκου, θα με βρήσουν τώρα. Ναι. Καλά εσύ. Καλά είσαι. Εντάξει, όλα. Ναι, μια χαρά. Χιόνια, ο Δίκο πλέον δεν έχει τίποτα. Ναι, έχω, δεν μπορώ να βγω από το σπίτι. Έχεις μπουλντόζα? Όχι, όχι, θα βρω άμα χρειαστεί. Μπουλντόζα? Greater, greater. Ναι. Έρχεσαι μόνο, εντάξει. Όχι, σου λέω, δεν μπορώ να βγω από το σπίτι. Έχει ένα μέτρο χιόνι. Δεν μπορείς να έρθεις. Αφού έχει ένα μέτρο χιόνι. Ε? Θα πάμε και ελικόπτερα, μου αρέσει. Δεν μπορεί με ελικόπτερο, γιατί δεν μπορεί να προσγειωθεί εκεί ο ελικόπτερο, γιατί έχει καλώδια. Αλλιώς το ξέρω κι εγώ. Όχι, μωρή, φτάνω, σκάσε, φτάνω. Φτάνω, γαϊδούρα, φτάνω. Έλα, γεια. Εντάξει, έλα, γεια. Αλέξανδρε, πού στρίβουμε τώρα? Ε? Είχε ανοίξει από πάνω το καθρεφτάκι, κοιτιόταν μάλλον. Εντάξει, δεν θέλω ορκισμούς. Αμάν! Παπάκι, πρόσεχε! Θα πατήσεις καμία. Την είδες? Ναι. Κοίτα, παπάκια! Παπάκια! Αλέξανδρε! Παπάκια! Θα ρίξω τα παπάκια, Αλέξανδρε! Φουαγκρά! Παίζει αυτά που κρατάς να είναι πιο ακριβά από το αυτοκίνητο. Γεια σας, τι κάνετε? Γεια σας, γεια σας. Πέστε γεια στο γυροκομείο. Χαίρετε. Οργανωμένο μετά. Ναι, βέβαια. Έφερα και τις γουνάρες για την άλλη που παγώνει. Να μην μας βράσει. Έλα, Δημήτρη. Το σκύλο... Αχ! Το σκύλο κανείς το προσέχει. Πάτσα τη γούνα μου. Είπε, πάτσα τη μούνα μου. Oh. Εδώ είναι το control. Το control. Θα σας βάλουμε πίξελ όποιος δεν θέλει. Είναι το γυροκομείο. Ευχαριστώ που με απαντάς τα τηλέφωνά μου. Μίλησα με τον διευθυντή να πάρω άδεια. Πώς είσαι, Ράνια μου? Μια χαρά. Μήπως να βάλω και εγώ παπιλιόν? Ναι, έχεις. Όχι. Πάμε να σου δείξω το πάμε, τον Αλέξανδρο το ξέρει. Όχι, γεια σου, αγόρι μου, χαίρε πολύ. Τσοπάνογλου. Τσοπάνογλου. Τσοπάνογλου, ναι. Ωραίο είναι όνομα. Καλός, έχει ταλέντο. Ωραίο όνομα. Κάποτε είχα ένα σκύλο που γάβγιζε στα σουξέ. Αλήθεια, ναι, ναι, γάβγιζε. Και τι έπαθε? Εντάξει, πηγαίνει, πέθανε, αλλά κάποια στιγμή. Κρίμα, γιατί αυτά μετά. Σε ένα καυγά μου με έναν εταιριάρχη του είπα. Δεν τους απολύεις όλους αυτούς, σου φέρω το σκύλο μου. Αλήθεια, στο μπουρμάτο είπα. Δηλαδή, αφού είναι άχρηστοι όλοι. Ναι. Έχετε ακραία. Όχι, ρε, μετά μιλάω. Ο παραγωγός μου, όμορφος, τον ξέρεις, ο Ντίνο Ντε Λαουρέντης. Χαίρε πολύ. Παντώνης. Όχι, δεν έχουμε βρεθεί ποτέ. Θα βρεθούμε, είναι σίγουρο. Μακάρι. Τι φυσούνα. Είναι ζέστη για να μην κρυμιάζει η Ανίτα. Πόπο, θα μας βράσει πάλι. Η Ανίτα, αν δεν έχει συν 50 βαθμούς, δεν μπορεί να. Αχ, το αντίθετο με εμένα. Τι είναι, καλά είστε. Καλά, καλά. Εγώ είμαι του πολύ χαμηλού βαθμού. Σα αρέσει το ντεκόρ μας? Το είδα, μα ήσασταν πιο σκοτεινή αυτό που είδα στο τρέιλερ. Άλλο πράγμα είδα. Α, για το δικό σου εννοείς το. Για το δικό σου και την θέση. Όχι, αυτό είναι του έλεος. Α. Και αυτό είναι το. Αυτό είδα και μου άρεσε. Δεν είναι πολύ ωραίο και αλλάζει, ξέρεις. Αυτό είδα και μου άρεσε. Αυτό. Εδώ δεν θα κάψουμε. Ναι. Αλλά εμείς κάνουμε αυτό που πάμε να κάτσουμε όπου θέλουμε. Ναι, ναι. Άντε, αποφάσισε ό,τι θέλεις κάνουμε. Σταμάτα τις δουλειές για λίγο. Όχι, κάνε τις δουλειές. Να μην τα ξεχάσω.
Να πάμε εκεί να κάτσουμε. Πολύ μου άρεσε εμένα αυτό πάρα πολύ. Ε. Μερικανιά, ωραίο. Ναι. Όπου θέλεις. Ανοίξτε τα φώτα, παιδιά. Πού κάθεσαι εσύ, συνήθως. Εδώ κάτσε εσύ εδώ. Και εγώ εδώ. Να τα πούμε δύο λεπτά. Ένα τσιγαράκι θέλω, παιδιά. Άλεξ, έλατε από εδώ. Ρε Μονικά, έλατε από εδώ, καθίστε. Δημήτρη. Προσκολώ τα τσιγάρα μου. Εγώ δεν καπνίζεις εσύ. Όχι. Καπνίζεις παλιά. Πολύ, πάρα πολύ. Και πώς το έκοψες. Θα σου πω. Τον αέρα, τώρα. Όχι, εδώ δεν είναι αέρας, είναι YouTube. Αυτό το YouTube. Δεν είναι γεννήσει ακόμα. Στο YouTube. Να σου πω κάτι, τσιγάρα. Και ένα τα... Αλέξη, ένα τασάκι. Και κανένα νερό, αν μας φέρετε, καλό θα ήταν. Ναι. Να σου πω κάτι. Τι είναι, αγάπη μου. Σε θέλω να μου έρθεις στο γυροκομείο κάποια στιγμή. Πότε θέλεις, παιδί μου. Που λες, θέλω να σε φέρω στο γυροκομείο, γιατί έχουμε πολλές ιστορίες να πούμε, δεν έχουμε. Πώς θέλετε. Καταρχάς, σε γνώρισα πρώτα για να γράψω το ρουβά, ή σε ήξερα από πριν. Νομίζω γνωριστήκαμε στο Σάκι. Το 2000. Είσαι και σε παρακάλεσα. Ήταν η ρηχεύτρια αυτή, είναι η μοκυγέ μου, ήταν η ρηχεύτρια. Ξέρω που γνωριζόμαστε. Την πήρα από το RMC, το δεύτερο. Καταλαβες. Το λέω το δεύτερο γιατί μην πέρα αυτή η αγριά, ότι τον πήρα από τον πρώτο RMC. Η γυναίκα του Μαραντίνη δεν είναι. Ε? Η γυναίκα του Μαραντίνη είναι αυτή. Ναι. Η γυναίκα του Μαραντίνη. Για μένα. Γνωριστήκα περισσότερο όταν φύγατε από την πόλη Κραμπτότε και ήρθατε στην EMI. Πότε έγινε αυτό, το 97, ας πούμε. Ήρθε και σε παρακάλεσε να του γράψεις, θυμάσαι. Έκανε και άλλα πράγματα, είχε και αυτό το θέμα της Κύπρου, τότε αν θυμάσαι. Ναι. Με τα κατεχόμενα. Ναι. Με τη συναυλία. Τελικά δεν ήταν κακό. Εντάξει, μια χαρά ήταν. Απλώς ήταν ημερομηνία λάθος. Ήταν λάθος. Ναι. Ήταν λάθος. Παιδιά, σιγά, λίγο. Ήχο από πού γράφετε, ρε, από εσάς. Γιατί? Και έχετε. Ναι. Έχω βάλει ψήρα κιόλας. Ποιος μου βάλει. Δεν τον είδα καν, όποιος και να ήταν. Σε λίγο. Μέχρι να κατέβει, Ανίτα, να πούμε δύο πράγματα. Να σου πω. Έλα. Και έχει ζήσει αστείες στιγμές. Μόνο. Καλά, σου πω κάτι. Αν τα πάρεις σοβαρά όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στο στούντιο που νομίζουν οι τραγουδιστές ότι είναι στο Hollywood, ότι είμαστε κάπου κοντά, ξέρεις, που δεν έχουν καμία σχέση όλα αυτά. Είναι όλα από μυθοποίηση των πραγμάτων. Ναι. Εσύ τάζησες βέβαια στο μύθο του. Τον έφτιαξες, ας πούμε, ειδικά με το Στάκι, ένα όχι φτιαχτός μύθος, ρε παιδί μου, αλλά. Ναι, τέριαζε. Το όχι. Μα δεν γίνει, υπάρχει από το έτσι. Πρέπει να χτιστεί κιόλας. Ναι. Κάνουμε εκπομπή χωρίς εσένα. Γυρνάμε λίγο γυροκομείο. Έλεγε. Καλώς σας βρήκα. Όχι, καθόλου απέναντίας. Κάτσε μαζί μου. Ειρωνικά δεν του είπα. Όχι, κάτσε μαζί μου. Όχι, ειρωνικά του είπα. Δεν το εννοούσε. Αυτά είναι. Κάτσε, Γιώργο. Θα φύγει κάποιος από κάτω, ρε φίλε, θα παρεξηγηθούμε. Κάτσε, Γιώργο μου. Νιώθετε μεγάλη. Πες την Ανίτα. Αλήθεια, νιώθετε μεγάλη. Τα αστεία με το ρουβά. Συγγνώμη, δεν έχει έρθει για να κάνουμε εγώ πλέον. Θα κάνουμε, ναι, αλλά. Θέλουμε να είμαστε σοβαροί και ξεκινάμε με αυτό. Ναι. Θέλει τα αστεία του ρουβά. Μπράβο, Αλέξανδρε. Τρανκύλε. Έχει πάρα πολύ τρίχα. Νο, όσο υποχτάβλο. Αλέξ, πήγαινε εκεί. Βρε, Αλέξανδρε. Να σου πω κάτι. Να σα αφήσω να τελειώσω. Όχι. Δεν πα πουθενά. Είσαι η ασφάλεια μα. Πες τα. Βρε, ησυχάστε λίγο γύρω-γύρω. Παιδιά, σιωπή! Μας αποσυντονίζετε, όχι τίποτα άλλο. Θέμα εσύ κι εγώ. Ο μοναδικός άνθρωπος που βρήκα στον κόσμο και ταυτίστηκα είναι ο Γιώργος Θεοφάνης. Ναι, με τον ήχο. Έχει την ίδια ανομαλία με μένα. Λέγεται μισό, κάτι λέγεται. Ψάξτε το στο. Το ψάξα μετά. Όχι μισάνθρωπος. Και μισάνθρωπος. Δεν λέγεται. Κάτι άλλο λέγεται. Την ίδια νομαδία με μένα. Πες για το ρουβά αυτό που λέγαμε. Θα σου πω κάτι. Δεν θέλω, έχω δουλειές. Κάτσε ρε παιδί μου. Έχουμε έλεος αγάπη μου. Εμείς είμαστε πιο σοβαροί στο έλεος, όχι. Ρε παιδιά, γιατί φωνάζετε. Πες τους να σκάσουνε, μπορούν. Λίγο ησυχία. Αγόρια, γράφουμε. Ναι, έλα λέγε.
Πού να μου το κάνανε εμένα στον πλατό αυτό, γινόμασταν. Εδώ πέρα είναι καλό. Ελευθέρων ηθών. Το πλατό ελευθέρων ηθών. Σου πω κάτι για το Σάκη που μπορεί να μην το ξέρεις καθόλου. Παιδιά, μη μιλάτε λίγο. Ησυχία παρακαλώ να κάνουμε το βίντεο. Για πες. Που λες, θέλω να σου πω κάτι για το Σάκη που μπορεί να μην το ξέρεις καθόλου. Μπορεί και να έχει συμβεί και πριν κάποτε γνωρίστηκες εσύ με το Σάκη. Μήπως ξέρω το Σάκη πριν από σένα. Εγώ το 89. Και εγώ το 89, αλλά τότε που... Έκανε τώρα για μερικούς μήνες, τώρα τι σημαίνει. Παίζει ρόλο τους μερικούς μήνες, γιατί φίλε, εμένα μου τον γνώρισε ένας γνωστός τραγουδιστής και μου είπε, άκου αυτό το παιδί από την Κέφκυρα, ρε παιδί μου. Ναι. Ήταν πριν τον αναλάβεις, γι' αυτό σου το λέω. Α, ναι, εσύ μπορεί. Δεν υπήρχε στο... Ναι, μπορεί, μπορεί, στην εικόνα μπορεί. Ναι, δεν τον είχα αναλάβει, εγώ τον ανέλαβα το 90. Γι' αυτό σου το λέω. 91. Λοιπόν, και μου λέει, πάρε και μια κασέτα να ακούσεις το πώς τραγουδάει, να μας πεις τη γνώμη σου κλπ. Αυτός είχε μια μανία με τον Έλβις τότε, αν θυμάσαι. Ναι, ναι. Και τραγουδάει κάτι άλλο, του Καρβέλα, κάτι σεξι, Θεία Λόλα και τέτοια. Ναι. Τα άκουσα εγώ. Δεν μ' αρέσανε. Είμαι και εύκολος άνθρωπος, βέβαια, εγώ. Ναι, πολύ. Πάρα πολύ. Αλλά καλά κάνεις, γιατί δεν γίνεται δουλειά έτσι με την... Τέλος πάντων, ωραία, δεν ήθελα να τον στεναχωρέσω τον άνθρωπο. Μου είπανε, πες το εσύ του ίδιου του Ρουβά, μην βάλουμε κάποιον άλλον το πει ενδιάμεσος. Και αποφασίσαμε να συναντηθούμε κάπου σε έναν δρόμο, ούτε καν θυμάμαι, στη μέση του δρόμου. Και τον βλέπω και έρχεται. Έχω την κασέτα εγώ στη τσέπη εδώ. Και όσο δεν τον είχα ξαναδεί στη ζωή μου, έτσι, με τον που τον είδα, βγάζω την κασέτα και του λέω να σου πω κάτι. Με αυτό που ακούω δεν νομίζω, αλλά με αυτό που βλέπω... Νομίζω. Κάτι μπορεί να γίνει. Τέλος πάντων, περάσαμε πολλά με το Σάκη. Κάναμε τόσα τραγούδια, δίσκους μαζί, κάναμε θέατρο μαζί, ξέρω εγώ, κάναμε τηλεόραση μαζί. Πόσα πράγματα έχουμε κάνει με το Ρουβά. Αλλά έχουμε ζήσει μεταξύ μας αστεία που δεν τα ξέρει. Εντάξει, ο κόσμος. Ο κόσμος δεν τα ξέρει. Αυτά θέλω να μου θυμίσει. Γιατί ναι. Δεν τα θυμάσαι. Όχι, άμα θυμάμαι την αγάπη μου, θα τα έλεγα μόνος μου. Μωρέ, ο Σάκης είχε πάντα το θέμα του. Ήταν στρατιωτάκι. Δεν ήταν στρατιωτάκι. Ναι. Κομάντο. Ναι. Δηλαδή θυμάμαι. Κομάντο. Και δουλευταράς και κομάντο. Σε μία ηχογράφηση που κάναμε για να τραγουδήσει με τον Σμυρνέο. Ο Γιάννης Σμυρναίος, για όσους δεν ξέρουν, top of the top, ηχολήπτης. Μαρινέλα, ο Άνδρες Παυλάτου. Ο Άνδρες Παυλάτου. Αλλά ο κόσμος μπορεί να μην τον ξέρει, αλλά είναι πίσω από τη μεγάλη δισκογραφία, την ελληνική δισκογραφία. Ναι, και τον παρακαλέσαμε να γράψει το Ρουβά. Ήταν λίγο περίεργο το αυτό που κάναμε. Σαν βρισιά ήταν εκείνη την εποχή. Παρ' όλα αυτά, ο Γιάννης μπήκε στο στούντιο. Και είδαμε ένα πιτσιρίκι το οποίο μπήκε μέσα στο στούντιο και μετά το χάσαμε γιατί έκανε γύρους αυτός. Ναι. Κάποιος του είπε ότι να ζεστάνει όχι μόνο τη φωνή και το σώμα. Και έκανε κύκλους μέσα στο στούντιο και κάποια στιγμή τον χάσαμε από το οπτικό πεδίο. Έκανε και push-ups, έκανε διάφορα τέτοια. μετά του, εγώ το κατάλαβα ότι ήταν αθώος και είναι αθώος. Δεν ξέρω τώρα η σχέση σου ποια είναι μαζί του. Ναι, μια χαρά. Εγώ θεωρώ ότι είναι καλή ψυχή ο Σάκης. Βέβαια. Είναι καλός άνθρωπος. Δηλαδή, ρε παιδί μου, και από τότε που ήταν στις αρχές του, εγώ τον πείραζα βέβαια πάρα πολύ. Του βάλα ένα μικρόφωνο εδώ. Του βάλα το μικρόφωνο κανονικά εδώ και του είπα, ξέρεις, στην Αμερική βάζουν και ένα μικρόφωνο εδώ για να... Όταν το τραγούδι δεν είναι συναισθηματικό, πρέπει να σκεφτείς, να ονειρεύεσαι, να γράφεις. Τα ονειρεύεσαι. Και το πίστεψε αυτό ο καημένος. Καλαβώ κι άλλος εγώ τώρα. Και το έβαλα και καλά έγραφε. Και θυμάμαι... Του έκανα πολλά τέτοια, του έκανα πολλά. Ένα από τα χειρότερα που του έκανα, νομίζω, κάποια στιγμή μου λέει... είναι μέσα από το τζάμι και μου λέει, δεν ακούω τη φωνή μου. Και πατάω εγώ το κουμπί, του λέω, και δεν χαίρεσαι γι' αυτό. Ναι. Του έκανα πολλά τέτοια. Πάρα και πολλά. Και το ετοιμάζει που ερχόσασταν στο σπίτι και έπαιζε στο πιάνο. Ναι. Εντάξει, γιατί... είναι στρατιωτάκι όμως. Σου λέει, ήθελε να ξέρει, να έρθει διαβασμένος, ναι. Να ξέρει τα λόγια του, να ξέρει τις μελωδίες του. Έκανε συνέχεια μαθήματα. Δεν είναι τυχαίος ο Σάκης Ρουβάς. Το ξέρεις πολύ καλά. Εμένα το λες. Αλλά και πάλι, αν καθότανε όπως ο Λαγός στον Έσωπο και έλεγε, εγώ είμαι ο Ρουβάς. Είμαι όμορφος, έχω μια καλή φωνή. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσω παραπάνω. Θα ερχόταν μια χελωνίτσα δίπλα και θα τον προσπερνούσε. Καλά, ναι. Και ευτυχώς ή δυστυχώς, να που δεν κατάφερε καμία χελωνίτσα να τον ξεπεράσει. Ναι. Η λάμψη που έχει αυτό το παιδί, ακόμη και αν πήρε παιδί μου, τώρα μιλάμε πολύ για το Ρουβά, αυτό ήθελες. Όχι. Εντάξει. Ό,τι γουστάει. Κοίταξε, δικά μας, εγώ τον έζησα, ρε παιδί μου, να μπει και στην εκκλησία, να είμαι κάπου και να μπει. Και να γυρίζει ο κόσμος. Πάνω του λες και είδαν τον Χριστό, ναι, τι ναι. Να σου πω. Ναι, βέβαια. Τόση λάμψη. Κάντε πιο πολύ φασαρία.
Αυτό είναι σαν το δρόμενο του Παπαϊωάννου που κάνανε έτσι συνέχεια. Δεν είναι γλυκούλης αυτός. Πολύ ρε. Τα σουξέτα τα καταλαβαίνει. Είδες με το που έπαιξα πιάνω αμέσως. Θυμάσαι που με το συνέστημα που λες στο στούντιο. Α, ναι, 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 ναι. Πες το, πες το. Εντάξει, εντάξει, το. Εντάξει, ήταν τρομερή στιγμή, ρε παιδί μου. Σου είπα ότι ο Σάκης ήταν τέτοιος που άκουγε, ρε παιδί μου, στρατιωτάκι. Οπότε μπήκε μέσα, ήθελε οδηγίες. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι καλά αυτό, αλλά του λέω εγώ, ρε παιδί μου, πατάω το κουμπί και του λέω, Σάκη, μπορείς να το πεις λίγο πιο λυρικά. Δεν θυμάμαι, σε μια μπαλάντα. Λίγο πιο λυρικά και ευαίσθητα. Πριν απαντήσει καν το παιδί, απαντάει τώρα αυτός. Δεν του τα είχα μάθει εγώ από αυτά ακόμα. Αυτές τις λέξεις, ναι, αυτές τις λέξεις δεν τις έχω μάθει ακόμα. Δηλαδή εντάξει ρε φίλε τώρα. Εντάξει, χιούμορ ήταν. Βεβαίως χιούμορ ήταν και, το, και ο ίδιος το καταλάβαινε πως ήταν χιούμορ, αλλά... Ωραίες στιγμές. Ναι, έχουμε περάσει πολύ ωραία. Είναι ωραίο να κρατάμε, ρε παιδί μου, τις καλές αναμνήσεις από όλα αυτά. Σαφέστατα δεν μπορούν τα πράγματα να πηγαίνουν πάντα όπως τα θέλουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Μια χαρά περνάμε όμως. Αλλά δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Δεν έχουμε κανένα παράπονο. Δόξα τω Θεώ. Ζήσαμε όλα αυτά τα χρόνια καταπληκτικά. Πολύ ωραία, με πολύ χιούμορ. Ε? Ωραίο είναι το χιούμορ. Το χιούμορ μας σώζει από πολύ δύσκολες στιγμές. Εμένα το λες, εμένα προσωπικά πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Το κάνεις και. Το έκανες και στην τηλεόραση από την αρχή που βγήκες τότε με το. Δεν ξέρω αν έκανες και τηλεόραση πριν από το Ελλάδα έχει ταλέντο δηλαδή. Αλλά εγώ εκεί που σε πρώτο είδα και όλοι λέγανε καθίστε ρε παιδί μου μαζί, καθίστε ρε παιδί. Ακομπλεξάριστα να λέτε πράγματα και να. Ναι, ρε παιδί μου, κάθονται όλοι ξύλινα τώρα και. Αυτό πώς αποφάσισες να το κάνεις. Σου αρέσει το ίντερνετ, σου αρέσει το διαδίκτυο, η επαφή με τον νεαρό κόσμο. Επειδή έχω επαφή με τα νέα παιδιά και μέσω των social media, ανακάλυψα αυτό το YouTube και τα social media είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση. Μπορεί να πεις ό,τι θες. Είναι άμεση περίπτωση. Να κάνεις ό,τι θες. Ναι, βέβαια. Ναι. Απλώς αντί να πληρώνεσαι, πληρώνεις. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Το αποτέλεσμα είναι καταπληκτικό. Εντάξει, είναι τώρα, καταπληκτικό. Η τόση ελευθερία στο ίντερνετ σου αρέσει, επειδή μου αρέσει. Που βγαίνει ο καθένας και βρίζει. Και... Ναι, μην τον κοιτάς. Ναι. Ο καθένας κρίνεται από αυτά που κάνει και από αυτά που λέει. Ναι. Αν δεν σ' αρέσει, μην τον κοιτάς. Και βέβαια, όταν φύγεις. Ξέρει, όταν αφορά παιδάκια, ζωάκια. Α, δεν το συζητώ αυτό, εντάξει. Κάτι ναι, ναι, ναι. Ευαίσθητα τέτοια, εννοείται πως όχι, αλλά κατά τα άλλα, γιατί ο καθένας κρίνεται από αυτό που λέει και κάνει. Ναι. Άμα δεν σ' αρέσει κάτι, αυτό που ας πούμε μερικοί τράπεζες βρίζουν. Εντάξει, πάντως τη μουσική τη βοήθησε, όσο και αν τον κατηγορούμε το ίντερνετ, έδωσε χώρο σε ανθρώπους και βγήκανε τα τραγούδια τους. Εδώ θα υπήρχε ο Παντελής. Που κατάφερε ο Παντελίδης μέσα από το διαδίκτυο. Και άλλα πολλά παιδιά. Ναι, τώρα τα παιδιά, ας πούμε, φλερτάρουν μέσα από τα social media. Παλιά, ας πούμε, πηγαίναμε εμείς σε ένα μπάρι, σε ένα κλαμπ ή σε εξωτερικό. Και φλερτάρουν, βρίσκαμε. Τότε δεν υπήρχε. Ήταν το τηλέφωνο με πάρει το μηδέν και ατζέντα. Είχαμε και ατζέντα. Και σε σταματά. Δηλαδή, στον δρόμο να έπρεπε να κάνει το τηλέφωνο, έπρεπε να βρει περίπτερο. Τραγικά πράγματα, προϊστορικά. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Είναι γρήγορο ο ρυθμό τώρα. Βεβαίω. Και είναι και πολύ ωραίο, γιατί βέβαια πολλοί έτσι χάνουν το τρένο. Γιατί άμα δεν, μερικοί και συνομιλικοί μου ειδικά και μικρότεροι, που δεν μπορούν να το ακολουθήσουν αυτό. Πρέπει να είσαι up to date κάθε μέρα. Ναι, χάνουν το τρένο τελείως. Χάνουν τελείως το τρένο. Νιώθεις ότι είσαι σε άλλο πλανήτη. Ναι, και εμένα δεν μ' αρέσει αυτό. Επειδή το μυαλό μας, εμάς και εσένα και όλων της παρέας της παλιάς, είναι ρε παιδί μου σύγχρονο. Ήταν τότε, πρέπει να είναι σύγχρονο και τώρα. Και να τολμήσω να πω και πάλι, δεν θέλω να έρχομαστε συνέχεια στο Σάκη, αλλά ήταν παράδειγμα το θέμα. Βέβαια. Η διαχείριση του μπραντ, ας πούμε, Σάκης, ήταν παράδειγμα για τους υπόλοιπους καλλιτέχνες. Βέβαια, δεν υπήρχε τότε μάλλον. Πώς να βγει, πώς να βγει από το αυτοκίνητο, πώς να τον ακολουθήσουν, τι να φοράει, τι να βγει, τι να πει. Όλα, όχι στημένα, σωστά βαλμένα. Ακριβώς. Για μένα, σωστά βαλμένα. Ναι, τώρα σου πω αυτό το στούντιο, δεν είναι σαν να είσαι στο εξωτερικό. Έχει η λεπτομέρεια πριν προσέξεις. Άμα το κάνεις, κάντο σωστά, ρε παιδί. Σωστό, σωστό.
και η αισθητική και όλα πρέπει να έχουν. Όλα παίζουν ρόλο. Και η κάθε λεπτομέρεια κάνει το σύνολο. Θα το έκανες μόνος σου το έλεος χωρίς την Ανίτα? Όχι. Όχι. Όχι, δεν μου κάνει κέφι μόνος μου να βγω να κάνω. Τον interviewer. Ναι, βαριέμαι πάρα. Με την Ανίτα περνάω καλά. Με την Ανίτα κάνουμε πολλά χρόνια παρέα. Πάρα πολλά. Και γελάμε πάρα πολύ. Και όλοι που ερχόμαστε, μαζευόμαστε εδώ πέρα, γελάμε και λέγαμε αυτό έπρεπε να το τραβάμε. Και τελικά μας έκατσε. Είναι συνολική η δουλειά, δεν είναι ατομική η δουλειά μας καθόλου. Και εγώ πολλές φορές που μου λες, ξέρεις, κάποτε με γράφω και το στίχο και τη μουσική και την ενορχήστρωση και όλα. Κάποια στιγμή βαριέσαι μόνος. Θέλεις να έχεις ομάδα. Ναι. Οι ομάδες στο παρελθόν, ειδικά στη δουλειά μας, ήταν αριστουργήματα. Βρίσκονταν. Ναι, στο αλλά καφενείο... εσύ είχες πάντα ομάδα. Δηλαδή έγραφες κάτι και στίχο και μουσική, αλλά είχες κάποιο τραγουδιστή, είχες ολόκληρη την ορχήστρα. Και το κάνω τώρα ακόμα παραπάνω. Κατάλαβες, είχες κάτι. Στην τηλεόραση τώρα να κάθεσαι μόνος σου να κάνεις τη στάρ είναι, δηλαδή, είναι αυτά που κοροϊδεύω. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μου αρέσει. Ενώ θέλω να περνάω καλά. Ναι. Με την Ανίτα περνάω καλά. Δηλαδή, όπως γελάμε σπίτι μου, γελάμε στο καμαρίνι, γελάμε στο πλατό. Μα δεν κάνουμε κάτι, είμαστε όπως είμαστε εμείς. Ξέρεις, ο περισσότερος κόσμος όταν βλέπει κάμερα αλλάζει. Δεν είναι φυσικός. Η Ανίτα και εγώ. Κοίτα, δεν είναι πολύ λιγός. Κουμπάει τα μουσούδια του. Η Ανίτα και εγώ είμαστε ίδιοι στη ζωή, ίδιοι στην κάμερα, είτε ανοιχτοί είτε κλειστοί, είμαστε το ίδιο. Είσαι η χαρά της ζωής, Ηλία. Αλήθεια, εμένα μου αρέσει τόσο πολύ η ενέργεια που. Και τα πιο σοβαρά πράγματα που. Πέρασαν, ας πούμε, από τη ζωή μας και τη δικιά μου και τη δικιά σου. Θέλεις να τα περάσεις όχι μέσα από χιούμορ, αλλά να τα δεις. Ναι, ρε παιδί μου, αλλιώς δεν περνάει. Ανθρώπινα. Εγώ την βλέπω η ζωή να είναι ένα παιχνίδι. Άμα το δεις σαν κανονικά ψευδέστηκε. Squid Game, ναι. Πώς του λένε οι κορεάτες, είναι όντως ματωμένο το παιχνίδι. Άμα το δεις σαν παιχνίδι και το παίξεις με τους κανόνες του παιχνιδιού, είναι μια χαρά. Αν το δεις αζόρι. Κοιτάς τώρα που είναι τα αρνητικά και τι συμβαίνει σωστό, και σωστό. Τελειώνει η ιστορία. Δεν πρέπει το κάθε τι που έρχεται να το αντιμετωπίζουμε θετικά, το ό,τι και να είναι. Να είσαι πάντα καλά. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση για το έλεος. Και μου. Να είσαι πάντα καλά το γυροκομείο. Και θα ανέβω τώρα στη Θεσσαλονίκη να σε προφτάσω να το δώσω στο... Ευχαριστώ. Στο καζίνο. Στο... Δεν γίνα, Βεβαίως. Mm. Έγινα, αλλά και αν δεν προλάβεις όλο το Μάιο θα είμαι εκεί. Θα παγώσει ο δρόμος. Μαρακία είπε. Πάρε τρακτέρ, ηλίθεια. Twins Productions.